Έπαιζα σε Ακαδημίες του Καραπιάλη. Έλα! Ναι, πόσο κάλτη να φύγει. Ισχύει. Ήμουν τερματοφύλακα στην αρχή. Και εγώ έπαιζα τέρμα. Άντε ρε. Και εγώ. Ναι, ρε, τρελό. Και εσύ τέρμα έπαιζε. Okay. Είμαστε. Οι τρεις τερματοφύλακες. Οι τερματοφύλακες του Συντάγματος. Ηλία Ρίχτο Podcast 35. Σήμερα έχουμε επιστροφή ενός guest που είχε έρθει στην δεύτερη σεζόν, νομίζω. Σπύλιος Φλώρος μαζί μας. Καλώς ήρθες, Τζέρτζελ Λεντρελό. Καλώς ήρθες, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την πρώτη φορά που είχε έρθει και τώρα πάλι έχει χαλάσει το σανσέρ. Ναι. Φάση. Εντάξει, νομίζω δεν έχει φτιάξει ποτέ το σανσέρ. Είναι απλά ένα τρόλ που κάνουν τους καλεσμένους. Και είμαστε τον έκτο, παιδιά, να το πούμε κι αυτό. Ναι, φίλε, λίγο να χτίσει φυσική κατάσταση πριν να ανέβει. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα είμαι έτοιμος για καλοκαίρι, μια χαρά. Να πούμε ότι είναι και μαζί με τον Τάκη ο μόνος που είχε επιστρέψει. Μέχρι στιγμή από τους καλεσμένους. Ισχύει. Έχω βάλει στόχο ζωής να σπάσω το ρεκόρ και να έρθει και τρίτη φορά κάποια στιγμή εδώ πέρα. Ωραία, τέλεια. Πολύ εύκολα. Θα γίνει τζέρτζελος. Και είναι και η επιστροφή των Toronto Raptors. Ναι, όσοι ξέρουν. Όποιος ξέρει, ξέρει. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Στο podcast μου με τον Αντώνη, στο Δεν Παίζει Άγχος, τον είχα φέρει και είχαμε πει θα κάνουμε ένα ντουέτ κάποια στιγμή ραπ. Ναι, οκ. Αλλά τώρα του υποσχέθηκα, πέρα από το Toronto Raptors, ότι θα κάνω ένα πεντάλεπτο σε κάποιο open mic. Ρε φίλε, το έχεις αποφασίσει όντως? Ναι, το έχω σκεφτεί, ότι θέλω έτσι να δοκιμάσω μια φορά στη ζωή μου, ρε φίλε. Έχεις γράψει? Έχω κάνει απόπειρες να γράψω. Mm-hmm. Θα δείξει τώρα η νεκροψία μετά. Okay. Εγώ σου λέω πηγαίνει, θα είναι γαμάτα, ρε φίλε. Οποιοςδήποτε θα έλεγα να κάνει open mic, ρε φίλε. Δηλαδή, είτε θες να ασχοληθείς είτε θες. Και μόνο όταν ανεβαίνεις εκεί πέρα και αντιμετωπίσεις φόβους σου, είναι πολύ μεγάλο μάθημα, ρε φίλε. Δεν έχω stage fright. Γιατί... Ναι, εντάξει, λόγω μπάντα. Λόγω μπάντα. Αλλά ρε φίλε, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, με το που σκάσω ένα punchline και ακούσω το cricket από κάτω. Ξέρεις, να μην μιλάει κανείς, θα σκεφτώ που όχι, ρε φίλε, τι έκανα. Κρίση πανικού. Ερώτηση. Αν πας και πάει τρομερά, φίλε, τύπου σκοτώσεις ακραία, τι κάνεις μετά? Πρέπει να σκεφτείς και αυτό, γιατί τι, γίνεσαι κωμικός. Έλα, Κώστα, γιατί. Καμιά βεζούλα. Παίζει, ρε φίλε, άμα σκοτώσει φουλ ή γαμίσει, θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Οκ, γαμάτε. Έχεις κάνει πρόβα στον καθρέφτη, ας πούμε? Έχω κάνει πρόβα σπίτι μόνος μου, χωρίς καθρέφτη. Okay. Λες να πει και έχεις βάλει fake γελάκια από φιλαράκια. Λοιπόν, ζητείτε κοινό να έρθει να γελάσει. 5 ευρώ το γέλιο. Εσύ open mic έχεις κάνει, φαντάζομαι. Άπειρα έχω κάνει, ναι. Με open mic ξεκίνησα. Ναι, σωστά. Ακόμα θέλω να πηγαίνω. Εντάξει, τώρα δεν πολύ πάω. Αλλά εντάξει, τώρα το παρουσιάζω συνήθως, οπότε... Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, όταν είσαι διαγωνισμένο. Όχι, διαγωνιζόμενο. Ναι, open mic είναι άλλη φάση, φίλε. Okay. Πώς πάει το ξέρω τις κινήσεις? Πάει... Full tour. Ρε φίλε, full tour και στην Αθήνα. Βασικά πάει ανέλπιστα καλά, δεν το περίμενα καθόλου. Μπράβο, δηλαδή. Σκέλε, ναι. Ευχαριστώ. Εντάξει, ψηλό είναι sold out όπου παίζω. Weird flex, αλλά οκ, εντάξει. Ρε φίλε, πάει ανέλπιστα καλά. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι έχω τόσο κόσμο που θα έρχονταν στην παράσταση. Να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, εγώ ρίσκαρα. Απλά αν έγινε μια παράσταση, εντάξει, θα έρθουν οι φίλοι μου και μέχρι εκεί δεν πρέπει να θα κρατήσει τόσο πολύ. Αλλά πάει πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είσαι, ρε φίλε, από τους κομικούς που νομίζω ότι μετά την καραντίνα έκανες το ξεπέταγμά σου full, ρε φίλε. Ναι, τρελαίο. Εντάξει, με βοήθησε πολύ, ρε φίλε, και το Networks που έτρεχε παράλληλα στην καραντίνα. Οπότε ξέρεις, είχα σταθερό content κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Έκανα και το podcast μες στην καραντίνα. Και έγραφα και full για το stand-up. Οπότε ναι, πραγματικά με το που ανοίξαμε, ξέρεις, φίλοι, είχα δει εκπομπές στο ίντερνετ που τρέχανε καλά και καινούργια κείμενα μισή ώρα, ξέρω. Οπότε με βοήθησε όντως πάρα πολύ. Αρχικά θέλω να μου πεις για την κωμωδία. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο όντως το consistency, δηλαδή ότι ήσουν εκεί, σε βλέπανε? Όχι μόνο ως κωμικό, αλλά γενικότερα σαν περσόνα. Φίλε, πιστεύω το consistency είναι το κλειδί στα πάντα. Δηλαδή, αν ανεβάζεις αυτό το μπουκάλι κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα, ρε φίλε, για ένα χρόνο, θα έχεις 15.000 subscribers σε ένα χρόνο. Δηλαδή, ξέρεις, απλά να είναι αυτό, ρε, 10 λεπτά ένα μπουκάλι νερό.
Εντάξει, όταν σε βλέπει άλλε, ρε φίλε, δένεται μαζί σου, σε γνωρίζει καλύτερα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και εμένα βοήθησε, ρε φίλε, το ότι είχα και. Έχω πολύ, πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, έχω το podcast που μιλάω σοβαρά. Έχω το Super Flores που γίνεται τζέρτζελο, ας πούμε. Τα Live of Speed που είναι ακόμη περισσότερο τζέρτζελο. Yeah. Υπάρχει ποικιλομορφία. Οπότε κάτι θα πιάσει. Θα πιάσει λίγο από όλου, παιδί μου. Οπότε αυτό βοηθάει. Είναι σε όλες τις πλατφόρμες. Είναι παντού. Ισχύει, ρε φίλε, μετράει αυτό. Έχεις παρουσία παντού και ξέρεις, μπορείς να αντλήσεις κοινό από κάπου που δεν το περιμένεις. Ναι, και ναι. Αυτό να, π.χ. να δει κάποιος το Life of Speak και μετά ξέρω να έρθει να δει μια παράστασή σου. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Εγώ θέλω να μου πεις λίγο το πώς σκέφτηκες το concept ότι το ξέρω τις κινήσεις σαν όνομα και το σκάκι, ας πούμε, στην αφίσα. Okay. Παίζει σκάκι, ας πούμε. Παίζει σκάκι και υπάρχει και ένα beat που είναι στην παράσταση και λέω αυτό, παίζω σκάκι από μικρός. Νομίζω ότι, κοίταξε, σε περίεργα και λέω τι έγινε. Όχι, απλά έχει αέρα. ναι, παίζω σκάκι από μικρός, ρε φίλε, οπότε υπάρχει ένα beat που υπάρχει στην παράσταση και βγάζει νόημα, ρε παιδί μου. Είναι το πρώτο καλό beat που έγραψε ουσιαστικά. Το θέμα είναι ότι πλέον νιώθω ότι είναι από τα πιο αδύναμα της παράστασης, το οποίο είναι λίγο. Τουμπάνο είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι δυνατό, ρε φίλε, αλλά εντάξει, θα έχω γράψει καλύτερα και νιώθω ότι παίρνω περισσότερα γέλια σε άλλα beat. Και αυτό είναι λίγο αγχωτικό, ότι ξέρει, λέγεται ξέρω τις κινήσεις παράστασης και παίρνει άλλα. Κατάλαβες. Αλλά ήταν ένα tribute, ρε φίλε, και στο ότι. Στο πρώτο καλό beat που έγραψε ουσιαστικά. Νομίζω είναι κάτι σαν τίτλο το ξέρω τις κινήσεις, γιατί αυτό και παραπέμπει στην παράσταση, αλλά βγάζει μια αυτοπεποίθηση τύπου ξέρω τις κινήσεις, μην την αφήσα λίγο έτσι, ξέρω τι συμβαίνει. Got the moves. Ναι. Έκανε αποκάλυψη ο Αλέξανδρος Βαλιάτης σήμερα. Α, ότι έκλεψα το τέτοιο, ναι. Λοιπόν, ένα φροντιστήριο. Για τον έπιασα εδώ πέρα, λέει ψέματα, ξέρει τις κινήσεις, το έχει κλέψει εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό από φροντιστήριο, ρε. Γενικά, πάντως, τώρα επειδή είσαι και σε tour mode, πες μου λίγο για το tour life. Πώς το βιώνεις? Ρε φίλε, πολύ ωραία ερώτηση. Εντάξει, γαμάτο είναι. Κοίτα, κουράζομαι πάρα πολύ, να σου ειλικρινείς. Και δεν είμαι και τύπος που στα tour βγαίνει να την παράσεις. Και είναι full δύσκολο. Γιατί πάντα θα υπάρχει. Ειδικά στην Κρήτη, φίλε, μας κερνάνε ρακές το ένα το άλλο. Και εγώ δεν είμαι καθόλου τύπος αυτού του πράγματος. Το μυστικό. Βασικά αυτό δεν πάω να περάσω καλά. Πάω για να δουλέψω. Οπότε ξέρεις, φροντίζω να κοιμάμαι νωρίς, να τρώω καλά και να είμαι όσο πιο φλόρος γίνεται. Αλλά. Professional. Νέρβε, μην ξέρεις. Κρατάω το προφίλ. Όλοι νομίζουν ότι ξέρεις, πάω ροξερελί και εκεί πέρα και πίνω όλη μέρα και παίρνω καλά. Λέμε φουλ. Κάνω φουλ βαρτή ζωή, ρε φίλε. Πάντως στην Κρήτη, ρε φίλε, δεν γίνεται να το αποφύγεις. Ναι, δεν γίνεται. Και εγώ δεν πίνω και καθόλου, αλλά είναι προσβολή το να μην πιεις ρακί οτιδήποτε. Ναι. Στην Κρήτη έχω κάνει το μεγαλύτερο ροξταριλίκι με το παλιό μου συγκρότημα, ρε φίλε, κατά λάθος. Τι? Μας είχαν ποτίσει από τις 2 ώρα το μεσημέρι και έχω γυρίσει μετά το live στο ξενοδοχείο, έχω ξεράσει τα πάντα, μαλάκα, έχω κατά λάθος πάει να κλείσω την κουρτίνα, πέφτει και η κουρτίνα, ξέρεις, Motley Crue, ρε παιδί. Νόμιζα, κατά λάθος όμως όλα, ρε φίλε, χάλια είχα γίνει. Και την άλλη μέρα ταξίδευα με το καράβι. Εγώ καράβι δεν παίρνω ποτέ. Με πτήσεις. Τώρα κι εγώ. Με πτήσεις, ναι. Ζαλίζομαι πάρα πολύ. Έχω τρελό θέμα. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι υπάρχει κάποιο εισιτήριο στον εγκέφαλό μου που απλά ενεργοποιεί τη ζάλι μπαμ. Δηλαδή, σε αμάξι ζαλίζομαι, σε πλοίο ζαλίζομαι. Α, ναι. Πλοίο δεν μπορώ, πεθαίνω. Ναι, δεν ξέρω. Ακόμα και να είναι, ας πούμε, λάδι θάλασσα και να πηγαίνει σωστά, ας πούμε. Σκέψη ότι ζαλίζομαι πριν καν μπω στο πλοίο με το που το δω στον Πειραιά. Ψυχολογικό. Δεν ξέρω. Παίρνω δράμα μου. Μήνες πριν τα πάντα και πάλι είμαι χώμα. Και σκέψη με την παρέα μου. Έχω σκίσει βέτο ότι πάνω από 3 ώρες πλοίο δεν πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Σε αυτό θα συμφωνήσω, φίλε. Εγώ που δεν ζαλίζομαι, δεν την παλεύω πάνω από 3, max 4 ώρες στα καράβι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται τέρμα boring, ας πούμε, μετά το 2ωρο. Και λέει, εντάξει, άντε άλλη μια ώρα την αντέχω. Ούτε καν. Δηλαδή, προτιμώ να δώσω παραπάνω λεφτά για αεροπλάνο. 100%. Εννοείται. Που πλέον, ρε φίλε, νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο τεράστια διαφορά στις τιμές. Ισχύει. Διακοπές που έτσι. Ποιες ήταν που γούσταρες περισσότερο και που γούσταρες να πηγαίνεις, σε τι μέρη? Στο Περού. Μ' αρέσει, ρε φίλε, φουλ το κάμπινγκ. Καλύτερες διακοπές που έχω κάνει στην Αμοργό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Όχι. Έχω πάει. Έχεις πάει στο κάμπινγκ? Όχι, σε ξενοδοχείο. Αλλά ήμουν στην περιοχή που ήταν το κάμπινγκ. Δηλαδή, δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές σε ξενοδοχείο. Όντως. Εκτός από οικογενειακές που δεν μετράνε. Και με κοπέλα που πάλι δεν μετράει. Αλλά με την παρέμβαση. Μετράει, με την άλλη φορά που την. Είναι άλλη διακοπή. Κατάλαβε, ναι. Δηλαδή στο tour που μένει σε κάμπινγκ, να μεταφράσει. Εντάξει, το tour. Ρε φίλε, με παρέα από τα 18 μέχρι τα 23 που είμαι τώρα. Μόνο κάμπινγκ.
Αλλά είναι γαμάτο γιατί γίνεται τζέρτζελ. Δηλαδή γνωρίζεσαι με όλους. Μουσικές, ποτά, ιστοριάρες. Είναι τρομερό, ρε φίλε. Οπότε ναι, αμορφό κάμπινγκ είναι το καλύτερο κάμπινγκ στην Ελλάδα, θεωρώ. Ναι. Ναι, ναι. Κάποιο fail σκηνικό σε κάμπινγκ ή κάτι που να στράβωσε περίεργα. Ρε φίλε, είχαμε κάνει μια ίστατη βλακεία στην Αγία Άννα που έβρεξε. Εύβοια, Εύβοια, ναι. Το οποίο δεν υπάρχει τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Τύπο, ρε φίλε, είχε βρέξει και εμείς περιμέναμε βροχή, αλλά λέμε σιγά μη βρέξει καλοκαιριάτικα. Και ενώ είχαμε ένα πράγμα που μπαίνει πάνω τη σκηνή για να σε προστατεύσει τη βροχή, δεν το βάλαμε ποτέ. Και ξυπνάμε 3 ώρα το πρωί, παιδιά, ρίχνει καρέκλες. Σε δευτερόλεπτα η σκηνή είχε ξέρω τόσο νερό πάνω. Βγάζαμε κουβάδες, κάναμε ράναμε, τελικά δεν το σώσαμε. Και κοιμήθηκα τύπου σε ένα υπερμούσκεμα στρώμα. Και ξύπνησα άρρωστη την επόμενη μέρα. Μαλακία. Ναι, εν τω μεταξύ, τι είδους κάμπερις, είσαι από αυτούς που θα πάρουν ένα μικρό σπίτι σαν σκηνή. Είσαι από ο true, ας πούμε, πας. Ρε φίλε, όχι, όχι, είμαι κάτι ενδιάμεσο, είμαι full φασέως, ρε φίλε. Αρχικά, ξέρεις τι, λέω ότι κάνω κάμπινγκ, ρε φίλε, γιατί θέλω να λέω ότι η ζωή στη φύση και είμαι ελεύθερος και τέτοια και ταυτόχρονα έχω, ξέρω εγώ, πολύ μπριζα, ένα ειδικό πράγμα που σου κάνει σαν router που εκπέμπει Wi-Fi. Πηγαίνω σε φούλου οργανωμένα κάμπινγκ, ακόμα και αυτή στην Αγία Άννα τύπου έχει δύο πισίνες μέσα. Οπότε είμαι αυτό, είμαι φούλου φασές. Θέλω και το κάμπινγκ για τον Τζέρτζιλ, ότι καλά. Αλλά να έχει μια άνεση. Ναι, 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 δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ελεύθερο δεν κάνει. Ελεύθερο με τίποτα δεν μπορώ. Α, οκ, οκ. Ξέρεις τα Μάρις, ρε φίλε, αυτό που κάνουν πιο πολύ. Εμείς έχουμε άλλη κουλτούρα κάμπινγκ. Είμαστε θάλασσα, επειδή είμαστε λαός έτσι, ρε παιδί μου, και η χώρα. Ναι. Αλλά γουστάρω και αυτό την Αμερικανιά του δάσους, ας πούμε, και τη λίμνη του κάμπινγκ αυτού. Εγώ πιο άνετα, ας πούμε, θα κάνω κάμπινγκ στο βουνό, παρά ξέρω εγώ καλοκαίρι. Έχετε κάνει ποτέ? Εγώ έχω κάνει, αλλά όχι σε φάση διακοπές, ξέρεις, επειδή συνήθως το κάνω επειδή παρακολουθώ αγώνες ράλι και τέτοια, μου αρέσει φουλ. Ξέρεις, οπότε, ας πούμε, αν πάμε σε ένα Ακρόπολης και μείνουμε 3 μέρες, θα μείνουμε στο βουνό, κατάλαβες, το έχω κάνει. Τι λες, ρε. Ναι, ναι. Κάτσε, συγγνώμη, ράλι Ακρόπολης. Ναι. Πήγες τώρα σε αυτό που έγινε τώρα στην Αθήνα? Είχα πάει. Τι λες, ρε. Ναι, έγινε και στην Αθήνα μια ειδική, αλλά μετά ήταν βουνά πάνω, Φωκίδα και τέτοια. Α, και πας εκεί πέρα και μένεις εκεί για να δεις το. Τι λέει, ρε. Ναι, και τον πήρανε και στην καρότσα σε ένα τέτοιο και τον μεταφέρανε. Ναι, εντάξει, γιατί είχαμε αφήσει τα μάξι πολύ μακριά, ξέρεις, και μετά ευτυχώς μας ανέβασε ένας, ναι. Τι λέτε, ρε. Εντάξει, ναι. Δεν πίστευα ότι αυτό το βλέπουν 4 άτομα, ξέρω. Φίλε, δεν είναι το κόσμο και ήμουν τυχερός γιατί βασικά φέτος το παιδί μου επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πες να ήταν κοντά δεκαετία σχεδόν. Και είχε άπειρο κόσμο. Και το θέμα ποιο είναι, πάμε μια μέρα επειδή σε μια ειδική, δεν θυμάμαι τώρα πού, ξέρω εγώ, Ελευθεροχώρη, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Και φτάνουμε, ερχόμαστε από Εθνική και είναι τώρα, ξέρεις, η έξοδος από την Εθνική που πρέπει να βγεις για να πάρεις το δρόμο για το χωριό. Και όπως ξέρεις, πάμε να βγούμε στην έξοδο, απλά βλέπουμε αστυνομία παντού, είχαν κλείσει και μας λέει, ξέρω εγώ, παιδιά, δεν περνάει, είναι τίγκα ήδη. Το οποίο σήμαινε ότι έπρεπε να περπατήσουμε γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Όχι. Και ευτυχώς είχα δημοσιογραφικό πάσο. Okay. Το έδειξα. Ξέρεις, μας άφησαν να περάσουμε. Για απλά φίλε, ξέρω εγώ, ανεβαίναμε το βουνό και ήταν τώρα καραβάνια κόσμο να περπατάνε. Και πιο, ξέρεις, πιο μεγάλες ηλικίες φίλε και να ανεβαίνουν το βουνό τώρα έτσι. Και εμείς ξέρεις να φλεξάρουμε. FBI, έτσι πάλι. Και ξέρεις, ένιωθα άσχημα γιατί μας κοιτάγανε σε φάση. Κι είναι αυτοί τώρα που περνάνε. Αλλά ναι, ωραία φάση. Εσύ έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ τη φήμη σου για να κάνεις κάτι? Να κάνω κάτι τύπου? Κάτι, μια ευκολία ή οτιδήποτε. Δεν νομίζω, ρε φίλε, να είμαι ειλικρινής. Καλά, δεν είναι και σε επίπεδο διασημότητας, ρε φίλε, τόσο μεγάλο. Εντάξει, για να πω ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω κάπως. Ενώ, ρε παιδί μου, ξέρεις, να πει... Ο Φλόρος δεν είσαι, ναι, μην πλήρωσε τη ρέλα, μπες, ξέρω, τέτοια φάση. Συνήθως είναι ο Φλόρος, δεν είσαι, τριπλή είσαι. Οπότε ναι, δεν νομίζω, εντάξει. Πληρώνει, κατάσταση να πληρώνει και για την παράστασή του. Φαντάζεσαι. Για να κλείσουμε το κομμάτι κάμπινγκ, έχεις κάποιο έτσι ονειρεμένο μέρος που θες να κάνεις κάμπινγκ, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό? Θέλω να πάω πάρα πολύ στην Ικαρία. Πάρα πολύ. Ο μόνος λόγος που έχω πάει είναι πάρα πολύ μακριά, αυτό που σας έλεγα, ότι με πλοίο δεν πας. Αν και νομίζω έχει αεροδρόμιο. Δεν ξέρω. Δεν είναι τουλάχιστον μπορείς να πας σε κάποιο άλλο νησί κοντά, ίσως και ναι, να. Ναι, γι' αυτό ίσως γίνεται. Οπότε η Ικαρία. Να πληρώσει και να σκάσει με ελικόπτερο. Ναι. Δεν ξέρω, πάσο. Να σκάσει στο κάμπι με ελικόπτερο. Τέλειο θα ήταν αυτό. Εκεί πήρε να γίνεται τρελό τζέρτζελ, ρε φίλε. Τρελό τζέρτζελ. Όποιο πάει λέει τα καλύτερα. Ναι. Δεν έχω πάει. Αλλά όσοι έχουν κάνει κάμπινγκ, έχουν πάει γενικά, είναι σε φάση μαγικό νησί. Ρε φίλε, μου αρέσει αυτή η διασκέδαση που ενώνεσαι με του υπόλοιπου. Δηλαδή τα δωμάτια ενώ εντάξει.
είναι πολύ πιο άνετα προφανώς. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσει άλλο κόσμο, ρε φίλε. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, τι θα πας τώρα από πόρτα-πόρτα, λες παιδιά, συγγνώμη, έχουμε βαρτάκι, ελάτε. Δεν γίνεται. Και ακούγεται και λίγο περίεργο. Ναι, ρε. Ένα βαρτάκι δίπλα, παιδιά. Ενώ εντάξει, και στις σκηνές είστε όλοι δίπλα, δηλαδή. Ναι. Θα γίνει φασάρα. Οκ, cool. Οπότε η καρία. Ωραία, στο εύχομαι. Και φέτος μακάρι. Ναι, ρε, φίλε. Πλέον είσαι και συνάδελφος, podcaster. Με τι άλλο, ναι. Είσαι πολύ καλός, όντως. Δηλαδή, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ναι, μελετάς φουλ κιόλας πριν έρθει κάθε καλεσμένος. Δηλαδή, πολύ στοχευμένες οι ερωτήσεις σου κτλ. Αυτό το ξεκίνησες μέσα στην καραντίνα. Mm-hmm. Ναι, το ξεκίνησες στην καραντίνα. Το σκεφτόσουν καιρό. Ρε φίλοι, το γούσταρα καιρό. Γενικά, εντάξει, μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει φουλ το ραδιόφωνο. Οπότε, σκεφτόμαστε στην αρχή να κάνω κάτι τύπου podcast μόνος μου. Πώς κάνω Ζάμπρος και Πασμακόπουλος, τέτοια mm-hmm. φάση. Αλλά στην καραντίνα μίλαγα με το Λάμπρο του λόγου τιμή. Και κάναμε συχνά κάτι Skype calls, τέλος πάντων, μετά από τα streams που κάναμε. Και ρε φίλε, ξέρεις, άρχισα να τον ρωτάω διάφορα πράγματα, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, είχαμε καλή συνεννόηση, καλή επικοινωνία και μπαίναμε full βαθιά σε μια συζήτηση, τέλος πάντων. Και λέγαμε πώς διαχειρίζει τη φήμη, πώς το ένα, πώς το άλλο. Και κάπως κάνω ένα κλικ, λέω ρε φίλε, κοίτα, γίνεται γαμάτη συζήτηση, γιατί να μην το κάνω και δημόσια αυτό. Και λέω, θα το κάνουμε καλεσμένος. Και έτσι το αποφάσισα. Είχα σκοπό να είναι λίγο πιο. Αυτό πιο σοβαρό, ρε φίλε, στην αρχή. Δηλαδή, με κνευρίζει, εντάξει, και εσάς φαντάζομαι το κλασικό. Τι κάνεις, πώς ξεκίνησες. Ναι, εντάξει. Το άλλο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλά podcast τα οποία θα ακούσουν άλλο να μιλάει full σοβαρά. Δηλαδή, δεν θέλω να είναι τζερζιλιάρικο. Αν και κατέληξε τζερζιλιάρικο, αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Έφυγε, έχω κάποια πράγματα τα οποία με απασχολούν εμένα σαν άνθρωπο και θέλω να φέρνω κόσμο να με βοηθάει να τα λύσω. Αυτό είναι το concept. Oh, ναι, ναι, ναι. Okay. Ωραίο. Δηλαδή, ξέρω εγώ το. Το πώς, ας πούμε, αυτό διαχειρίζει τη φήμη, το πώς μένει στην επιτυχία. Γιατί αυτό έχω παρατηρήσει, φίλε. Είναι εύκολο να. Εύκολο. Είναι πιο εύκολο να φτάσεις κάπου, ρε φίλε, αλλά το δύσκολο είναι να μείνεις σταθερά εκεί πέρα. Π.χ., ας πούμε, η Fosbrook, ρε φίλε, που την είχα φέρει και πρόσφατα. Πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ρε φίλε, πώς είναι σταθερά το πάρα πολλά χρόνια στο YouTube. Φίλε. Είναι πολλά χρόνια στο game. Ναι, οπότε, ρε φίλε, φέρνω κόσμο να μου λύσει τα προβλήματα. Αυτό είναι το κόμμα. Και πάει πολύ καλά. Ναι, εντάξει, σε κάποια επεισόδια, ρε φίλε, δεν βγαίνει, επειδή και σαν άνθρωπος είμαι και λίγο χαβαλετζής. καταλήγει να είναι τζερδιλιάρικο. Ας πούμε με τον Αντώνη, ξέρω, κάναμε τρελό χαβαλέ. Εντάξει, χρειάζεται. Αλλά χρειάζεται αυτό, ναι, είναι αυτό που είναι. Είχα πάει με ένα θερμός που είχα μέσα βότκα, φουλ, αλλά δεν είχα ελέγξει πολύ καλά τις ποσότητες, γιατί ήταν καινούριο. Είχα βάλει λίγο παραπάνω βότκα. Βέβαια, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα για το άγχος σε κάποια φάση. Μου άρεσε πάρα πολύ εκείνο το σημείο του podcast. Ήταν για τις κρίσεις πανικού και κάτι τέτοια είχαμε συζητήσει. Mm-hmm. Αλλά γενικά, ρε φίλε, και εγώ ως καλεσμένος που είχα πάει στο σπίτι, φίλε, είχα περάσει τέλεια, ρε εσύ. Και γενικά, όταν έφυγα, κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Πώς να σου πω, είδα ότι και με είχες μελετήσει, ξέρεις, και πράγματα που δεν περίμενα να τα έχεις δει, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και κάνεις και τον άλλο να περνάει ωραία, ρε φίλε. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ. Όχι, δεν το λέω. Το λέω σοβαρά. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, έχει δυσκολίες, ρε φίλε. Είναι όντως δύσκολο γιατί τα ξέρετε κι εσείς. Είναι το κομμάτι της αρχισυνταξίας το οποίο είναι full ζώρικο. Δηλαδή πρέπει να. Εγώ αυτό που κάνω είναι σε κάθε καλεσμένο βλέπω ό,τι συνέντευξη έχει δώσει. Να. Από το 2005 μέχρι σήμερα, ξέρω εγώ. Και είναι κάποιοι που έχουν δώσει και τηλεοπτικές και το ένα και το άλλο. Άμα, και είναι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τρεις μέρες βλέπω συνέντευξη και ναι, ακούω τα ίδια. Αυτό είναι δύσκολο. Και εντάξει, κάποιοι άνθρωποι ανοίγονται λίγο πιο δύσκολα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, okay, ξέρω, θα φέρεις έναν YouTuber, έναν podcaster, θα τα πείτε ωραία. Ναι, ναι. Αλλά τώρα ένα τραγουδιστή ή ένα αθλητή ή οτιδήποτε, ξέρεις, αυτό με δυσκολεύει. Κάπως να τον κάνω να ανοιχτεί λίγο παραπάνω. Όπως ξέρω εγώ, εσύ εντάξει, είχες κάνει και εκείνο το ωραίο επεισόδιο με τον Μαθηματικός, δεν ήταν. Ναι, Μαθηματικός. Ο οποίος, ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν βγαίνει συχνά σε τέτοιες εκπομπές. Πόσο αυτό είχε challenge η εκπομπή, το συγκεκριμένο επεισόδιο. Φίλε, full challenge, το συγκεκριμένο έκανα. Έκανε 6 εξώσεις πριν από μένα. Α, ναι, 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 την μία μέρα το γυρίσαμε. Μπράβο. Ήταν πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Εντάξει, είχα ψαχτεί πάρα πολύ. Είχα φέρει ένα φίλο μου, έχει τελειώσει το μαθηματικό, φυσικό με. Έχει πάρει μια ειδίκευση, κάτι μαύρες τρύπες και τέτοια. Οπότε ήταν η κατάλληλη ευκαιρία. Και τύπου βρέθηκα με τρεις καφέδες. Μου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα για να μπω να καταλάβω τι είναι η μαύρη τρύπα. Πώς δημιουργείται. Ξέρεις, οπότε για να μπορώ να σταθώ στη συζήτηση, ρε φίλε. Ναι, 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 πολύ δύσκολο. Ήταν δύσκολο, αλλά το γούσταρα κιόλας, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρεις, ενδιαφέρεσαι και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό πήγε καλά, θεωρώ. Δηλαδή, φάνηκε ότι είχα εντρυφίσει το θέμα. Και ο κόσμος από κάτω το ευχαριστήθηκε. Ναι, δηλαδή, έβλεπα ότι γενικά ήταν θετικά τα σχόλια. Φίλε, συγκεκριμένος άνθρωπος τώρα, πέρα από ότι είναι ακραίος και έχει κάνει τρελά πράγματα στη ζωή του, είχε δώσει δύο συνεντεύξεις στην τηλεόραση, 5 λεπτά, ναι, που ξέρεις, τον διακόπτανε συνέχεια και δεν μίλαγε εν τέλει. Και πες, ξέρεις, ωραίο είναι να πεις και τα κατωθώματά σου, αλλά με νοιάζει και το πώς νιώθεις, ας πούμε, που είσαι κλεισμένος
όλη μέρα και λύνεις μαθηματικά. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό. Ναι. Αυτά δεν ακούγονται, ρε φίλε. Εγώ αυτά θέλω να ακουστούν, ξέρω. Δηλαδή, και συνήθως δείχνουμε, ρε φίλε, στις συνεντεύξεις τα καλά. Το ξέρω εγώ, γέμισες ένα στάδιο. Έχεις 200.000 subscribers, το ένα το άλλο. Αλλά πίσω από όλα αυτά, ρε φίλε, συνήθως υπάρχει και άγχος, υπάρχει και πίεση, υπάρχει και μοναξιά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει μαθηματικό σε ένα χρόνο. Ναι, έχει φτιάξει δικό του θεώρημα. Αναγκαστικά για να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Πάνω από ότι περνάει και πολλές ώρες μόνος του. Πώς, ας πούμε, παίρνεις απόφαση να θυσιάσεις τη ζωή σου ή μια συμβατική ζωή για την τέχνη σου, για την αγάπη σου, για το επάγγελμά σου. Αυτά είναι ωραία πράγματα που δεν συζητιούνται εύκολα. Οπότε αυτό ήταν το concept του podcast. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, ακόμη και αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και γενικά, ρε φίλε, όταν πας να αναλύσεις ένα σοβαρό θέμα, δεν μπορεί να αναλυθεί σε 5 λεπτά και μπορεί να βγει πολύ λάθος αποτέλεσμα. Ναι. Μέσα σε άγχος, τηλεόραση, σε ένα πεντάλεπτο, ας πούμε. Κάποια πράγματα θέλουν χρόνο, ρε φίλε, για να τα αναλύσεις σωστά. Mm. Και θεωρώ και αυτή είναι λίγο και η μαγιά, ρε παιδί μου, των podcast. Ναι. Με την έννοια ότι ξέρεις, θα δεις έναν άνθρωπο που θα πάει καλεσμένο σε ένα podcast και θα πάρεις τη συνολική εικόνα στο τέλος από αυτόν. Δηλαδή, θα καταλάβεις λίγο και τι άνθρωπος είναι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε, γιατί αυτό που λες μέσα από 5 λεπτά, ας πούμε, σε μια δήλωση στην τηλεόραση, δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι κάνει αυτός πραγματικά στη ζωή του πέρα από το ότι μια παράσταση, ξέρω, για την οποία παίζει να του παίρνει συνέντευξη. Οπότε νομίζω είναι καλό, ας πούμε, και για τους καλεσμένους στο τέλος, γιατί βγάζουν τον πραγματικό τους εαυτό. Κατάλαβες αυτό. Π.χ. όταν είχα έρθει σε σένα, μειώθηκε πολύ το hate που έτρωγα μετά, γιατί γράφαν μερικοί. Μου την έσπαγαν τα μούτρα του, αλλά τελικά ωραίος τύπος, ξέρω εγώ. Του φτιάξε και την εικόνα. Φτιάξε μας. Και είχαμε βγάλει και το είναι... Από εκεί ξεκίνησε και η επική ιστορία που... Να ξέρεις ότι έχω λάβει άπειρα μηνύματα για την influencer, την pet influencer. Καλά, αυτή είναι η ιστορία, άρα, ρε φίλε. Είναι η καλύτερη ιστορία που έχω ακούσει. Ρε, είναι. Φίλε, μου στέλνουν μηνύματα. Αυτή είναι. Ναι, και μου στέλνουν άσχετη, ρε. Και κάποιοι την έχουν βρει. Απαντάς την αυτή. Όταν τη βρίσκουν, ναι. Α, οκ, εντάξει. Φαντάζομαι να έχει συμβεί. Σίγουρα έχει συμβεί και σε άλλους, βασικά, αυτό που συνέβη σε σένα. Με την ίδια. Ναι, φαντάζομαι, ξέρει. Ναι, να τρακάρει, επειδή έχει τα παπαγάλι με στα μάξι. Sorry. Όχι, το δικό μας ήταν αγαπημένο μου podcast, είχα περάσει. Όντως. Χαίρομαι, ρε φίλε. Χαίρομαι πολύ. Η συνεννόηση στα τηλέφωνα και αυτά πριν κλείσεις. Αυτό είναι το χειρότερό μου, φίλε. Και το χειρότερο είναι ότι εγώ στα 10 email που στέλνω, οι 8 απαντάνε όχι ή δεν απαντάνε καθόλου. Και οι 2 απαντάνε θα έρθω και μετά δεν βολεύουν οι ημερομηνίες. Οπότε, ξέρεις, θα είχα πολύ διαφορετικούς καλεσμένους αν ερχόντουσαν όλοι όσοι ήθελαν να έρθουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εννοείται. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο. Αυτό η συνεννόηση είναι λίγο δύσκολη. Και ειδικά, ας πούμε. Ξέρεις και με καλλιτέχνες που είναι λίγο στον κόσμο τους. Ναι, ρε φίλε. Πολλοί έχουν managers, πολλοί. Ναι. Είναι λίγο μια διαδικασία που ξέρεις, δεν είμαι συνηθισμένος. Και το δύσκολο είναι αυτό ότι, ρε φίλε, δηλαδή, πρέπει να σκεφτείς τις ερωτήσεις, πρέπει να κάνεις την έρευνά σου, να κανονίσεις το ένα, το άλλο, με την παραγωγή σου. Και αυτό δηλαδή θέλει 2-3 μέρες σίγουρα, ας πούμε. Ναι, ρε, εννοείται. Και θα κάνεις 3 δουλειές σε ένας άνθρωπος κάνει 3 δουλειές. Ναι. Βασικά παραγωγή, αρισυνταξία, παρουσίαση. Είναι 3 διαφορετικές δουλειές. Μπράβο. Στην πραγματικότητα. Ισχύει. Έχει ξεκινήσει και στο Nerdom τώρα, έτσι. Ναι, αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, γαμάτο είναι, φίλε. Ασχολείσαι με ταινίες και σειρές κυρίως εκεί. Ναι, περισσότερο με σειρές βασικά. Παίρνουμε σύμπαντα αυτό που έχουν πάρα πολλές σεζόν και ο άλλος δεν θα κάτσει να τις δει. Και αναλύουμε, ρε παιδί μου, μέσα σε 10 λεπτά τι συμβαίνει. Βέβαια, εκ το αποτελέσμα συνειδητοποιώ ότι το βλέπει κόσμο που έχει δει τις σειρές. Ναι. Δεν ξέρεις. Πολλοί δεν θέλουν να φάνε σπόλοι οτιδήποτε, αλλά εντάξει, πάει καλά. Πάει πολύ καλά. Και τα παιδιά της παραγωγής είναι τρομερά, ρε φίλε. Και ο Βαγγέλης και ο Νίκος. Shout out. Έχεις κάποια αγαπημένο επεισόδιο από αυτά που έχεις γυρίσει, λόγω, ξέρεις, κάποια σειρά ή ταινία που αγαπούσες πολύ? Το Lord of the Rings μου άρεσε πάρα πολύ, ρε φίλε. Γιατί μου αρέσει και το Lord of the Rings, βασικά. Ναι. Και δάσκα τα σε όλα. Αλλά εντάξει, συγκεκριμένο είχε και το Lord Jerry στα bloopers. Γελάμε full, ρε. Ένα γύρισμα παίρνει τύπου 6 ώρες επειδή απλά. Ναι. Okay, δεν μπορώ, γελάω συνέχεια. Εντάξει. Εκεί τι άλλο έρχεται, έχεις κάποια γυρισμένα ήδη? Όχι. Λογικά χρωστάμε Disney Part 2, που θα είναι Nemo, Dory και τέτοια. Star Wars Part 2, την τελευταία τριλογία, γιατί το κάναμε τις 6 πρώτες ταινίες και τις 3 επόμενες. Okay. Σωστά το κάνατε.
Ναι, ισχύει. Δεν βγαίνουν. Είναι και πάρα πολλά ονόματα, το ένα το άλλο, δεν θα γίνει ένα χαμό. Α, εσύ το λες την άποψη δεν ήταν καλές οι τελευταίες τρεις. Όχι, όχι, το κάνατε σωστά και το διαχωρισμό, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγώ θέλω να κάνουμε την Πειρατή τη Καραϊβική. Τώρα θα δούμε αν θα γίνει. Ναι, παραγμάτω, ναι. Φίλε, παίζει να είναι η αγαπημένη μου ταινία. Ναι, η αγαπημένη μου ταινία. Όντω. Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί μου κάνει κάτι. Δηλαδή, ξέρεις, όποτε και να το δω στην τηλεόραση, θα βάλω να παίξει. Ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή σας? Τρομερή ερώτηση. Ρε φίλε, τώρα δύσκολο. Ο Νίκ, ας πούμε, το μαλλί που έχει σήμερα θα ήταν σίγουρα μαφιόζος. Νάρκος Μέξικο. Νάρκος. Ναι. Εγώ ξέρω γιατί έχω κάνει υπνοτισμό. Στο είχε βγάλει. Ναι, ρε. Τι? Άγγλος που πέθανε στο δεύτερο παγκόσμιο. Okay. Γι' αυτό μου αρέσει και η αγγλική μουσική. Αυτό πώς. Πώς βγήκε αυτό συμπέρασμα? Γι' αυτό μου αρέσει η αγγλική μουσική. Υπνοτίστηκα και έβλεπα διάφορα πράγματα. Σε υπνότησε κάποιο ειδικό? Ναι, ναι. Okay. Ένας από τους καλύτερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άντε, ρε. Ναι, ναι. Νάσος Κομιανός, νομίζω λέγεται. Το θυμάμαι το επεισόδιο, εντάξει. Ναι. Για το Netflix, για το Paranormal. Α, okay. Την εκπομπή. Και στην κάμερα φάνηκε αυτό. Ναι, και όλοι μου λένε ότι μαλακίες το στήσατε και αυτά. Φίλε, στορκίζομαι, δεν το στήσαμε. Μπρο, τι λες? Συγγνώμη, δεν το έχω δει, αλλά απλά σε υπνοτίζει ουσιαστικά. Είναι η διαδικασία που διαρκεί ένα τέταρτο, έτσι. Okay. Και δεν είναι, ναι, okay, ρολό, είναι αναπνοές. Σε καθοδηγεί κάπως κιόλας, νομίζω. Ναι, κλείνεις τα μάτια σου, αναπνοές και τεντώματα. Οπότε νιώθεις μια νιρβάνα, ας πούμε. Okay. Δεν είναι απλά. Ρε φίλε, εγώ αυτό το έχω κάνει. Μέσω YouTube υπάρχει ένα παιδί το οποίο τώρα δεν κάνει πράγματα στο YouTube. Δεν ξέρω πού βρίσκεται κτλ. Όρθων Ηλιάδης. Ναι, μπράβο. Όπου είχε ξεκινήσει μια σειρά από βίντεο που, ξέρεις, μιλούσε και για υπνοτισμό και για NLP. Και είχε κάποια βίντεο που είχε κάποιες οδηγίες για το πώς, ας πούμε, να σε υπνοτίσει. Και όντως με το είχα κάνει πολλές φορές και είχα φτάσει σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, ξέρεις, που καταλάβαινε ότι έχω αφαιθεί φουλ, ξέρω εγώ, από το σώμα μου, έχω χαλαρώσει ένα αλλού το μυαλό μου, αλλά δεν είχε πάει σε τέτοιο επίπεδο, ξέρω, να δεις ποιος είναι στην προηγούμενη ζωή σου. Εντάξει, ναι, γιατί αυτό ήταν λίγο πιο hardcore. Αλλά θέλω να σου πω, με το σωστό άνθρωπο να σε καθοδηγεί, σίγουρα φτάνει σε ένα σημείο. Συμφωνώ και νιώθεις και μετά μια ηρεμία όταν ξυπνάς, ναι, φίλε. Δηλαδή. Μην με κρυπάρει κάπως αυτή η ιδέα, ρε φίλε. Κοίτα και εμένα, και δεν ήμουνα, δηλαδή, επειδή είμαι και λίγο χέστης. Στην αρχή, ρε παιδί μου, μου λέγανε κιόλας μην πιείς και καφέ, και δεν είχα πιει καφέ όταν το γυρίσαμε και είχα και νεύρα μέχρι να γίνει, γιατί. Δεν ήθελα να το κάνω, ρε παιδί μου, και λέει, και μου του βρωμάγαν όλα. Τέλος πάντων, αλλά ρε φίλε, όταν το έκανα, είδα κάποια πράγματα. Δηλαδή, πώς να σου πω, έχεις δει ποτέ όταν κοιτάς τον ήλιο και ένα αντικείμενο μπροστά και κλείσεις τα μάτια σου, δεν βλέπεις κάπως ένα περίγραμμα αυτού του αντικειμένου? Το έχεις πάθει ποτέ? Στην έκλειψη το έχω δει που είναι ο ήλιος και βλέπω μπροστά μια σελήνη και. Μάλλον κάτι πάει πολύ κακά με τα μάτια μου. Έβλεπα, ρε παιδί μου, τα πάντα σαν σκιές. Okay. Δεν έβλεπα εσένα όπως θα σε βλέπω τώρα. Τα έβλεπα κάπως σαν καφέ και μαύρα, ρε παιδί μου. Και κινούντουσαν, ας πούμε, έβλεπα ανθρώπινες φιγούρες να κινούνται έτσι, ξέρεις, να μην. Όχι έτσι, ξέρεις, σαν πολύ στατικά, ρε παιδί μου. Και πράγματα στο βάθος να πέφτουν και να. Σαν βόμβες, ρε παιδί μου, από υπτάμενα αντικείμενα. Ένα, ένα μεγάλο ρολόι. Okay. Και πω τώρα γράφουμε. Να μας αφέθηκα πριν στην κουβέντα και ξέχασα ότι γράφουμε. Τέλος, παιδιά, είμαι τρελός. αλλά ρε φίλε, έβλεπα όντως αυτά τα πράγματα. Δηλαδή. Και έβλεπα ανθρώπους με ημίψηλα καπέλα, σαν καπαρτίνες, να τρέχουν. Και εγώ ήμουν σαν να ήμουν κάτω και άνθρωποι από γύρω μου, ρε φίλε. Okay. Και ξύπνησε και μιλάγε μόνο αγγλικά μετά. Και αυτός θεώρησε ότι, ρε παιδί μου, λέει, αυτό που είδες ήταν ο Big Ben, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, βομβαρδισμός του Λονδίνου. Και αυτό που είδες ήταν μάλλον κάτι από την προηγούμενη σου ζωή. Α, ένιωσα λίγο και ένα πόνο εδώ, ρε. Okay. Κάπως, σαν πόνο εδώ. Και μου λέει, έχεις σκοτωθεί στον πόλεμο. Έτσι μου είπε. Γι' αυτό στέκεσαι και κάπως πιο μαζεμένος. Μου αρέσει η βρετανική μουσική. Έχω βρετανικό και καλά σαν style, ρε παιδί μου, στη ζωή μου. Βέβαια, αργώ πάρα πολύ. Δεν είσαι Άγγλος σε ραντεβού σου. Και μου είπα αυτό, τέλος πάντων. Πώς ένιωσες που πέθανες στον πόλεμο? Περίεργα, ρε φίλε. Δηλαδή. Πες μας ιστορίες από τον πόλεμο. Ήταν που λένε, εντάξει, η γενιά μας ευτυχώς δεν έχει ζήσει πόλεμο. Εγώ τον αλλά ρε φίλε, ήταν περίεργο συνέστημα. Βέβαια, όταν ξύπνησα, πραγματικά. Τώρα, εντάξει, θα σου πω την αλήθεια. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι απλά έφτασα σε ένα σημείο που έβλεπα κάτι σαν όνειρο. Δεν σου λέω ότι είναι η προηγούμενη μου ζωή. Ναι. Κατάλαβες. Είδα ένα πράγμα. Αυτό.
Από εκεί και πέρα, νιώθα μια περίεργη ηρεμία όταν ξύπνησα, ρε φίλε, σαν να έχω ξεκουραστεί. Ήταν ωραίο σαν συνέστημα. Έπαιξε ρολή η έκβαση του πολέμου, θεωρείς αυτό? Μπορεί, ρε φίλε, δεν ξέρω. Εγώ φοβόμουν να μην κοιμηθώ και βγω τύπο Χίτλερ στην προηγούμενη ψωή και αρχίσω τα περίεργα, ξέρω εγώ εκεί μέσα. Ένα μουστάκι μετά και τέτοια. Παντάζω να κοιμόμαι, να άρχισα μαλάκα. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό. Το ξανά έκανε. Όχι, δεν το. Θα το ξανά έκανε, αυτό λέω. Α, ναι, θα το ξανά έκανα. Θα το ξανά έκανα. Γιατί δεν το φοβάμαι πλέον. Τότε εκείνη τη φορά. Καλά, εκείνη τη μέρα το ψιλοφοβόμουν, ρε φίλε. Λέω, ξέρω εγώ. Ναι. Παίζει να έχει και στοιχεία διαλογισμού αυτό μέσα, ρε παιδί μου. Σίγουρα. Σίγουρα έχει. Ναι. Σίγουρα. Εσύ έχει κάνει διαλογισμό αυτό ποτέ? Θα σε ρωτήσω. Ναι. Έχω κάνει. Έχω αγοράσει μια εφαρμογή. Α, ναι, έχω μπράβο, στο Βαγιάτα, ναι. 60 ευρώ για εφαρμογή διαλογισμού. Αλλά δεν έχει κάνει τα αποτελέσματα που ήθελα. Δηλαδή, το έκανα 3 μήνες. Κάπως ένιωσα ότι κάπως ηρεμώ, αλλά δεν έχω επιμείνει εκεί πέρα τόσο πολύ. Κάνε εσύ αυτό το. Στο Netflix υπάρχει, το Headspace. Από το Headspace λέγεται εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, το Netflix έχει βγάλει, νομίζω, είναι 2 σεζόν από το Headspace. Ειδικά η πρώτη που είναι full για διαλογισμό, άμα το κάνεις και ακολουθήσεις δηλαδή τις οδηγίες, πραγματικά το πετυχαίνεις. Αυτή η εφαρμογή είχα κατεβάσει. Α, αυτό, το Headspace. Ναι, κάνει 60 ευρώ η συνδρομή. Εντάξει, εγώ έτσι είχα ξεκινήσει. Εντάξει, τώρα δεν κάνω, το έχω λούσει, αλλά ξέρεις, είχα ξεκινήσει, είχα μπει ρε παιδί μου στο mode, είχα μάθει ας πούμε τι πρέπει να κάνω και μετά ξέρεις, μπορεί να πήγαινα κάπου στο χωριό και να διαλογιζόμουν. Ξέρεις, μπορεί να ανέβαινα λεκαβητό βόλτα με το σκυλί, ξέρεις, να άραζα κάπου και να το έκανα ρε παιδί μου. Και όντως ξέρω εγώ, ήταν τέλεια φάση. Μπορεί να βοηθάει. Πιστεύεις ότι ο διαλογισμός είναι προσωπική υπόθεση όμως λίγο? Ότι ρε φίλε, δεν πιάνει σε όλους το ίδιο πράγμα ακριβώς? Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μην βρει απλά το σωστό τρόπο να το κάνει. Μπορεί και αυτό. Δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ ώστε να δοκιμάσω άλλα πράγματα. Θέλω γενικά. Γιατί εντάξει, ρε φίλε, έχω δει ότι όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι διαλογίζονται. Οπότε κάτι λέει αυτό, έτσι. Ναι. Σε βοηθάει, ρε, ηρεμεί σίγουρα. Σίγουρα ηρεμεί. Και εντάξει, κάποια βασικά πράγματα ισχύουν για όλου. Δηλαδή, πρέπει να κάτσει, να πάρει κάποιε αναπνοέ πρώτα, ναι, ξέρει και τα λοιπά. Να κλείσει τα μάτια, να προσπαθεί να μην σκέφτεσαι τίποτα. Ή ξέρω εγώ, ξέρει, άμα είσαι σπίτι σου και ακούγονται, ρε παιδί μου, τα μηχανάκια να περνάνε, σιγά-σιγά να το βγάλει από το μυαλό σου αυτό. Ναι, ναι. Και μετά αυτά, απλά φτάνει σε μια φάση που δεν σκέφτεσαι τίποτα, ρε παιδί μου. Και νομίζω αυτό σε ηρεμεί ουσιαστικά. Ναι, ότι αδειάζει το μυαλό σου για λίγο. Ναι. Κοίτα, αυτό δεν πιστεύω ότι. Δεν ξέρω, πολύ δύσκολα κάνοντα διαλογισμό κάθε μέρα θα φτάσει να ζήσει το τώρα. Όλη σου τη μέρα. Αυτό είναι ο στόχο. Ναι. Αλλά νιώθω ότι δεν ξέρω, σήμερα δεν έχει λειτουργήσει αυτό. Αλλά αυτό και που λες ότι ρε παιδί μου, έχω 20 λεπτά για μένα που να μην σκεφτώ τίποτα, αυτό νομίζω είναι το μεγάλο όφελο. Ότι μπορεί να τρέξει όλη τη μέρα και να γυρίσει και να πει ότι, okay, τώρα ηρεμώ, ξέρω. Κοίτα, ειδικά σε έναν άνθρωπο όπως εσύ, που ρε φίλε, η δουλειά σου έχει να κάνει με το τι έχω να κάνω αύριο μεθαύριο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο. Δεν γίνεται να ζεις μόνο το τώρα. Σίγουρα σκέφτεσαι και πώς θα πάει αυτό και τι πρέπει να κάνω για εκεί. Καλά, αλλά νύτερα. Αυτό που λέω ο Σπύλος είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε. Π.χ. να πεις ότι τι μου περισσεύει, μία ώρα τη μέρα. Ή μάλλον θα φτιάξω μία ώρα τη μέρα μόνος μου για να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή πρέπει και οι ίδιοι να το, νομίζω, να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας. Εντάξει, και δεν χρειάζεται και μια ώρα και λιγότερο. Λέω, αλλά ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο. Μετά από κάποια φάση, ρε φίλε, άμα κάνεις διάφορα πράγματα, απλά το αφήνεις, λες, άστο σήμερα, άστο αύριο. Αυτό, το θέμα είναι να μην το μετά το συνηθίζεις και περνάει, ξέρω εγώ, περνάνε 6 μήνες που έχεις να κάνεις. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να το φτιάξεις. Δηλαδή, ξέρεις, να πεις ρε φίλε, θα το κάνω όπως έχω για τη δουλειά μου τόσες ώρες. Θα βάλω για τον εαυτό μου μία. Ναι, ρε, εντάξει, χρόνο αντικειμενικά όσο και να τρέχει, πιστεύω ότι όλοι έχουμε. Δηλαδή, εμένα με πιάνω στο TikTok τώρα να σκρολάρω 3 ώρες. Ναι, ρε, μετά ντρέπω να πω, παιδιά, δεν έχω χρόνο. Έχω πλέον μετά σκουπίδια. Το χειρότερο είναι ότι το κάνεις βράδυ, είσαι ξαπλωμένος. Εκεί ρε φίλε, ναι. Φίλε, και απλά μετά ξαγρυπνάς γιατί είναι αυτό το φως της οθόνης. Και κάνεις τα κοιμηθείς, ας πούμε, φεύγει 12 για ύπνο, κοιμάσαι 2. Σήμερα θα κοιμηθώ νωρίς, 3 ώρα το πρωί. How tall was Jesus? Ισχύει, ρε φίλε. Θέλω, ρε φίλε, να μου πεις τι έγινε τελικά με τα AirPods σου που τα χάσεις και τα ξαναπήρες 3-4 φορές. Δεν ξέρω. Ρε φίλε. Θα το story αυτά, ναι. Τα πρώτα τα πήρα. Τα άφησα σε μια καφετέρια στα Γιάννενα, στο tour που ήμουνα. Shout out. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Αγόρασα τα ίδια μόλις γύρισα στην Αθήνα. Το ένα χάλασε απλά. Και άκουγα μόνο από το αριστερό. Στο μεταξύ είχε γίνει και ένα άλλο λούσιμο. Τα πρώτα που είχα πάρει πριν τα χάσω στα Γιάννενα δεν συνδεόντουσαν στο κινητό μου.
Δηλαδή το Bluetooth δεν ενεργοποιούνταν με το κινητό μου. Και είχα φάει, ξέρω εγώ, ένα σκάλωμα εκεί πέρα, έβριζα το ένα το άλλο. Μετά λέγεται απλά πάω στην εταιρεία που τα αγόρασα και σου λέω: παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μου λένε: ωραία, έχεις την απόδειξη. Δεν είχα την απόδειξη προφανέστατα. Οπότε λέω: όχι, δεν την έχω. Ευτυχώς αυτός με αναγνώρισε. Απαντώ και την πρώτη ερώτησή σου. Και μου λέει: ωραία, μην αγχώνεσαι, φίλε, θα το φτιάξουμε. Και μου λέει: τι ώρα τα αγόρασε, και λε και κάνανε ανάκριση. Μια λάμπα από πάνω μου, ναι. Εγώ απαντάω ερωτήσεις, τα απαντάω όλα σωστά, ευτυχώς. Καμερά ασφαλεία. Μπαίνει, βγαίνει. Γιατί τα έχω αγοράσει και το Ελευθερία Βενιζέλο. Α, οκ. Ναι, άντε βγάλε άκρη. Που παίζει να μου μόνο άνθρωπο που έχει αγοράσει ακουστικά από το Ελευθερία Βενιζέλο, αλλά τέλο πάντων. Και μετά λίγα τα πολλά, ρε φίλε, μου βρίσκουν την απόδειξη, μου λένε ωραία πάρτινα και φέρτε να αφού είναι χαλασμένα να στα αλλάξουμε. Οπότε γυρνάω σπίτι, ρε φίλε, και λέω κάτσε να δεις, μήπως πρέπει να τα φορτίσω πριν προσπαθήσω να τα συνδέσω με το κινητό μου. Και λέω, θα δοκιμάσω και αυτό. Και τα φορτίζω και προφανώς λειτουργούν κανονικά. Απλά δεν είχαν μπαταρία δηλαδή. Δεν σκέφτηκα ότι όταν τα αγοράζει δεν έχουν μπαταρία. Οπότε έχασα και εκεί μια μισή ώρα χωρίς λόγο. Τέλος πάντων, τα χάνω στα Γιάννα, παίρνω καινούργια χαλάκι το δεξί, μένω μόνο με το αριστερό, είμαι κομπλέ. Πάω να πάρω καφέ μια μέρα και έχω ακουστικό το ένα κουκούλα. Βγάζω την κουκούλα, παραγγέλνω. Παίρνω τον καφέ μου, πίνω, περίμενε. Και μου στέλνει ηχητικό ένας φίλος. Πατάω το ηχητικό και δεν ακούγεται. Και λέω, όχι, ρε φίλε, χάλασε και το αριστερό. βάζω μουσική, δεν ακούγεται. Λέω, τι έχει γίνει και αυτά. Κάνω έτσι, πουθενά τα ακουστικά. Εντάξει, λέω, δεν θα τα αφήσω έτσι. Θα πάω να αγοράσω άλλα, αλλά επειδή χαζός δεν είμαι, θα αγοράσω τρεις φορές πιο ακριβά ακουστικά, γιατί λέω ότι οκ. Okay, μάλλον δεν τα πάω καλά με τα φθηνά ακουστικά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Οπότε δίνω, ξέρω, τύπου όλα μου τα λεφτά, ξέρω να αγοράσω τα καλύτερα ακουστικά του κόσμου. Αγοράζω και ένα ακουστικά, τα βάζω στην τσέπη μου. Όχι. Και ξέρεις, ένα λεπτό μετά πάω να πάρω και κάπως. Πιάνω την τσέπη μου και βρίσκω το χαμένο ακουστικό που είχα στην καφετέρια. Οκ. Okay. Στην καφετέρια? Ναι, ναι, που, αυτό το αριστερό που νόμιζα ότι. Στην πρώτη καφετέρια. Ναι, 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 στη δεύτερη, ναι. Οπότε τσάμπα αγόρασα τα καινούρια. Και τώρα έχω τρία ακουστικά. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε μπορεί να βάζει και το ένα στο ρουθούνι σου. Έχει ένα backup, ρε φίλε. Έχω ένα backup. Να βάλει αλλαγή μέσα. Αλλά χάνεται πανεύκολα, ρε φίλε. Γιατί δεν παίρνει ακουστικά με συσκευή εντοπισμού πάνω. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Καλά, πες να υπάρχει. Θα μπορούσε να βάλει. Εντάξει, ναι. Ναι. Τα καλύτερα βασικά είναι νομίζω αυτά τα μεγάλα που αυτά δεν μπορεί να τα χάσει. Ρε φίλε, αυτά δεν χάνονται, αλλά αυτά χάνει να ξεπουριάσει, δηλαδή. Δεν με κυκλοφορεί έτσι. Εγώ που έχω τέτοια και δεν έχω αξιοπρέπεια ούτω ή άλλω. Εσύ τι μας δείχνεις εκεί? Τα ακουστικά του. Με καλώδιο. Φλεξάρι εκεί πέρα με το τσέι. Είναι ασύρματα, αλλά κρεμιούνται εδώ πέρα, ρε. Είναι ασύρματα και τα έχει κρεμασμένα. Αυτό μου θυμίζει αυτούς που κάνουν τζόκινγκ, γκριφίλ 6 ώρα το πρωί και τα βάζουν εδώ και δεν είναι η φάση μου, οπότε... Μαλακιά με τα δικά μου είναι ότι είμαι με αυτά και μιλάω στο τηλέφωνο, ρε παιδί μου, γιατί είναι και hands-free και... Με περνάει για τρελό στον δρόμο, ρε φίλε, γιατί... Ότι μιλάς στη μουσική που ακούς. Συνήθως, ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι, ξέρω εγώ. Ή στο αμάξι τα φορά για να μιλήσω. Okay. Και είμαι στο αμάξι οδηγάω και έχω τα τέτοια από πάνω μου. Λες πιλότης και... αεροπλάνων να φοράνε. Μουσική. Airpods. Okay. Και έχασε και τα γυαλιά σου. Έχασε και τα γυαλιά μου. Πριν για τα γυαλιά μου να πω και αυτό. Σε περνάνε για τρελό. Συνειδητοποίησα, φίλε. Δεν έχω για αυτό. Δεν ξέρει, το έχει ακούσει. Όχι, όχι. Μου δίνει ωραία πάσα. Γιατί παιδιά συνειδητοποίησα πρόσφατα. Δεν ξέρω, μιλάτε στον εαυτό σα. Ναι, ναι. Εννοείται. Παιδιά, μιλάω στον δρόμο. Κι εγώ. Μόνο μου. Και το συνειδητοποίησα προχθές. Πώ μιλάμε μαζί και δεν το καταλαβαίνουμε. Παίζει, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Περπάτησα και εγώ λέω, το κάνω, ρε παιδί μου, αν είσαι τέτοια. Ναι, ναι. Όχι, και εγώ το κάνω αυτό, αλλά πιο πολύ το κάνω, ξέρεις, με μαλώνω πολλές φορές, ξέρεις, ότι τι μαλακία έκανες τώρα. Μπρο, συνέχεια. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα που έγινε, ξέρεις. Τέλειο. Δηλαδή, όταν κάνω κάτι κακό, θα μου μιλήσω δυνατά, κατάλαβα. Θα πεις τι μαλάκας είσαι. Ναι, ναι. Μπρο... Γιατί το βάλεις τώρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ναι. Μαλάκας, ξέρω εγώ. Και εγώ το κάνω συνέχεια. Να ξέρω, έχω χάλια, έχω μόνο στο σπίτι και από κάτω ακούνε τα πάντα, ρε παιδί μου. Παίζει να ακούνε κάθε μέρα τι μαλάκας είσαι. Αυτό πράγμα. Μόνος μου, ρε, μόνος μου. Δεν ξέρω. Κάνεις και σου έχει μείνει πως όταν δοκιμάζεις αστεία και τα λες δυνατά. Τα αστεία σκέψεις, τα λέω, δεν τα λέω φωναχτά. Α, τα λες χαλαρά. Τα έχω στο μυαλό μου, δεν τα εκφράζω, εκφράζω μόνο... Α, δεν τα λες. Κανονικά πρέπει ρε φίλε, αλλά σπάνια. Μόνο στις πρόβες που κάνω, αλλά όταν τα γράφω, επειδή μου τα γράφεις, ναι, μου λες, ναι, 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 αυτό. Okay, okay. Αλλά παίζει να ακούνε πολύ random πράγματα. Συνεντεύξεις δίνεις στον εαυτό σου. Α, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι, συνέντευξη είναι αυτό μου. Να πεις τώρα, ρε παιδί μου, ότι να φαντάζω ότι δίνεις συνέντευξη να μιλάς μόνος. Να προετοιμάζει ερωτήσεις. Να απαντάει σε ερωτήσεις. Ναι, 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 το κάνω. Και εγώ το κάνω συνέχεια αυτό, ρε φίλε. Και podcast κάνω μόνος μου. Δηλαδή μιλάω σαν να μιλούσα. Ξέρω ότι θα έρθεις εσύ αύριο, ξέρω εγώ.
και θα το κάνω λίγο το podcast σπίτι μόνος μου. Okay. Και θα, ναι, θα κάνω και τις παύσεις όμως για την απάντησή του. Να περιμένω και μετά θα συνεχίσω. Okay. Ναι, μετά, κάνω κάτι τέτοια. Λόκο. Τύπου σκέφτομαι να έχω πετύχει πάρα πολύ. Ναι, και να είμαι σε Ρανόουτογλου και φαίνεται τη συνέντευξη στον Ρανόουτογλου. Τι θα πω ακριβώς. Ωραία, κάνω κακές επιλογές στη ζωή μου για να μπορώ να κλαφτώ στον Ρανόουτογλου. Αν μου τύχει κάτι πάρα πολύ σκατά στη ζωή μου, λέει εντάξει, okay, είναι μια κακή κατάσταση, αλλά θα μπορεί να πας στον Ρανόουτογλου. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί δεν πας αν δεν έχεις κακή ιστορία να πεις. Ανέρε, πρέπει να. Ναι, από τότε που κάνω καταχρήση, ξέρω, πίνω αλκοόλ όλη μέρα, ξέρω εγώ. Παλώμα. Ναι, παλώμα. Δηλαδή τώρα άμα πήγαινες αύριο στον Αρναούτογλου, ποια κακή ιστορία θα έπαιρνε, έχεις κάτι να πεις? Άμα έπρεπε να βρεις κάτι να πεις. Δεν ξέρω, φίλε, δεν έχω κάτι τρελά έτσι σημαντικό. Πρέπει να βρεις κάτι, ξέρω εγώ, που να πήγε άσχημα στο tour και... Ή μικρό παιδί. Ή πιο μικρός, ναι. Αυτό μικρός, κάτι πρέπει να βρει κάτι τέτοιο βασικά, ναι, αυτό πιάνουν περισσότερο. Να, αυτό που σας είπα και πριν, εγώ κάπνιζα στα πέντε μου. Αυτό είναι τρομερό σαν ένα ούτογλου, φίλε. Είχα θέμα με το τσιγάρο από τα πέντε. Αλλά για πες την ιστορία. Τίποτα, ήταν μεγάλωσα σε σπίτι καπνιστών. Okay. Μάλμπορο. Καλά τώρα, sorry. Αλλά καλά, εντάξει, κάποτε όλοι αυτό έκανα. Έπαιζε φάση χαρτοπεκτική λέσχη το σπίτι. Ρε. Okay. Και ήμουν μικρός και έλεγα πέντε χρόνια, είχαν πάρει τη γονή μου. Θέλω να καπνίσω, θέλω να καπνίσω. Όχι, είσαι μικρό, θέλω να καπνίσω. Σκάει ο νονός μου. Μου λέει, θες να καπνίσεις? Του λέω, ναι, πάρε. Και μου δίνει, μου ανάβει τσιγάρο και μου το δίνει. Τι λες, μπρο. Μπροστά στους γονείς αυτό. Ναι, ρε, εννοείται. Α. Και περήφανοι. Εννοείται κιόλας. Περήφανοι γονείς μου. Παιδί μου γεννημένο στα 80's, έτσι μεγαλώσαμε. Και κάνω εγώ. Και ρίχνω ένα βήχα μαλάκα. Okay. Ξερνάω. Έκανα εμετό, ρε. Τι λες, ρε. Και από τότε δεν ξανακάπνισα. Άρα έκανε καλά να νομίζω. Έκανα καλά από τα πέντε μου. Το έχω κόψει με 30 χρόνια. Το έχω κόψει. Το έχω κόψει, ναι, ναι. Τι λες, ρε. Ναι, ρε, φίλε. Ήταν ο πρώτος νονός που σου έδωσε αναμένη λαμπάδα. Σκέψτε. Λαμπάδα η πρώτη. Άμα ήταν λαμπάδα, θα έχεις πάθει άλλα. Ναι, ρε, φίλε, έτσι. Αλλά είδες, μαλάκα, όμως δεν κάπνισα. Ναι, οκ. Άρα συμβουλή. Συμβουλή. Καπνίστε όσο είναι νωρίς. Μέχρι πέντε. Πάντως, φίλε, εγώ που καπνίζω, θυμάμαι ότι από μικρός ήθελα να δοκιμάσω. Παρόλο που στο σπίτι μου δεν κάπνιζε κανένας. Ναι. Και ξέρεις, εντάξει, σαν γονείς, επειδή μου έλεγαν ότι δεν είναι σωστό, αλλά δεν έπαιζε και καμιά πίσω ότι ξέρω, άμα καπνίσεις θα σε πρεζάκια, ας πούμε, κατάλαβες. Και όποτε ξέρεις, γινόταν κανένα τραπέζωμα, έρχονταν φίλοι του πατέρα μου, ξέρεις, οι γιορτές και τα λοιπά που σκάχαν στο σπίτι και καπνίζανε. Μετά την επόμενη μέρα, εγώ στερα φουλ ξέρω εγώ που μύριζε το σπίτι στην αρχή. Ή ξέρω εγώ, θα πήγαινα, ξέρεις, στο τασάκι, ξέρεις, και θα κάνω τριγό πεζάκι. Ξέρεις και θα τα κοίταγα, θα μ' άρεσε η μυρωδιά αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και ξέρεις τι άλλο. Μύριζα τον αναπτήρα. Okay. Και μετά έκανα έτσι και έβγαζα μαύρο από τα ρουθούνια μου. Εντάξει. Γι' αυτό έχω γίνει έτσι. Μαλάκα έχει μπει μέσα στο κεφάλι μου όλο το αέριο, ναι, το αναπτήρα. Υπήρχε ένα πακέτο, ξέρω εγώ, που είχε ο πατέρας μου στο σπίτι. Που παίζει να ήταν. Ο πατέρας μου κάπνιζε για ένα πολύ μικρό διάστημα κάποτε. Μετά το έκοψε και αυτό πρέπει να ήταν το πακέτο τώρα που είχε μείνει, που ξέρεις, το τελευταίο, ναι, που δεν κάπνισε ποτέ. Και πήγαινα, ξέρεις, ήξερα που το έχει καταχωνιασμένο και πήγαινα συνέχεια, ξέρω εγώ, να μυρίζω το πακέτο, ρε φίλε. Ναι. Και λέω, μα λέει, ξέρω, παίζει, ας πούμε, ξέρεις, να υπάρχει κάποια προδιάθεση από μικρός μου. Γιατί να μου άρεσε αυτή η μυρωδιά που δεν είναι και καλύτερη στον κόσμο. Στην τελική. Φαντάζομαι σαν δοκιμαστή κρασιού, ρε φίλε. Να κρατάς και να πεις, παλαιωμένο το 73. Να τα κουνάς έτσι και να μυρίζεις και να λες αυτό είναι. Φαντάζομαι να αυτό το. Μήπως ήταν αυτή η κλίση. Μοίρα σου. Να δοκιμάζει τσιγάρα, ξέρω εγώ. Δεν τα γάματα να υπάρχουν σομελιέ τσιγάρων. Μπορεί και να υπάρχουν. Κοίτα, τσιγάρων τύπου στην Ολλανδία σε κόφισο σίγουρα υπάρχουν. Α, όχι, τσιγάρο. Ναι, σωστό κι αυτό. Τώρα σωστό. Τα άλλα, ρε φίλε, απλά φαντάζομαι είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσα σε εταιρείες. Υπάρχει σίγουρα δοκιμαστής για την ποιότητα και τη γεύση και όλα αυτά. Φαντάζομαι τώρα δουλειά, μα λέγα. Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Για πες και για τα γυαλιά, να κλείσουμε το κομμάτι. Γενικά χάνω πράγματα συνέχεια. Τα πήγα στην Νικολούλη. Τα είχα χάσει τη γυαλιά ηλίου πάρα πολύ καιρό. Παίρνω απόφαση να αγοράσω καινούρια. Και φίλε, τη μέρα που είναι να πάω στα οπτικά, λέω. Να πούμε και για τα οπτικά, σε λέω, θα σα πω. Λέω, κάτσε να ψάξω μήπως είναι στο σπίτι μου. Και πάω στο κομμωδίνα μου. Και απλά κάνω έτσι και βρίσκω τα γυαλιά. Δηλαδή, ήταν έτοιμο μπροστά στα μάτια μου πέντε μήνες, ρε. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι, απλά είμαι τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Αλλά να πω για τα οπτικά, δεν ξέρω αν έχετε πάρει ποτέ γυαλιά ηλίου εσείς. Έχετε πάρει λίγα, ναι. Έχω πάρα πολύ μεγάλο άγχος να αγοράσω γυαλιά, παιδιά. Νιώθω ότι
πρέπει να πας σε πάρα πολλά οπτικά για να βρεις τη δουλειά που σου αρέσει. Όντως. Ναι, δεν μπορώ να πάω σε ένα οπτικάδικο. Επίσης μένω στο κέντρο, οπότε θεωρώ ότι για κάποιο λόγο τα γυαλιά στο κέντρο είναι πανάκριβα. Αυτή είναι η εικασία που έχω. Το οποίο πιστεύω να μην ισχύει. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έχει διαφορά. ναι, αλλά δεν ξέρω. Νιώθω ότι είναι σαν να αγοράζει γυαλιά στο αεροδρόμιο, ρε παιδί μου. Okay. Αυτό το πράγμα νιώθω. Οπότε θέλω να πω, ξέρω ότι σε κάποιο προάστερο που είμαι τη Αθήνα, στο γέρακα για να μπορώ να αγοράσει γυαλιά και να πάω σε όλα τα οπτικάδικα. Αλλά είσαι ωραία γυαλιά, ρε φίλε τώρα. Ενώ όχι λίγο. Ναι, οκ. Okay. Είναι ωραία αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Αυτά μου έκανα να τα πάρω 5 ώρες. Είχα πάρει ένα λέξα μαλλιά τη και πηγαίναμε τσάρκα σε οπτικά δέκα. Σε 7, 10, 12, κάπου εκεί. Γαμάτο. Εγώ με τα γυαλιά κάνω το άλλο. Απλά ξέρεις, μπαίνω ίντερνετ, τσεκάρω διάφορα και το πρόβλημά μου μετά είναι ότι σε ποια μαγαζιά θα πάω να τα βρω για να τα δοκιμάσω. Ναι, okay. Αυτό είναι το challenge δηλαδή. Και απλά μετά okay. Αυτό που παθαίνω είναι ότι δένομαι full με τα γυαλιά μου και τη μοιοπία και του ηλίου. Και τρομάζω πολύ, ξέρεις, όταν θα έρθει η αλλαγή, όταν θα σπάσουν ή δεν θα μ' αρέσουν. Μπράβο, ναι. Τι θα πάρω μετά, ξέρω εγώ, που είναι, ξέρεις, έχω συνηθίσει, ξέρεις, αυτά τώρα μου ταιριάζουν, ναι, μου αρέσουν, ναι, ας πούμε. Ναι. Πού θα πάω τώρα μετά, ξέρεις, καινούργια χωράφια. Εγώ παίρνω το ίδιο γυαλί συνέχεια, εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, ηλίου. Okay. Παίρνω τα The Wayfarer, πώς λέγονται, τα classic, τα Ray-Ban. Ναι, ναι, Wayfarers, κάπως, ναι. Safe. Ναι, ρε φίλε, μόνο αυτό, μαύρα τέτοια, μου χαλάνε, παίρνω το επόμενο. Cool. Same thing. Ναι. Πες εσύ και λέω και εγώ μετά. Εγώ θέλω λίγο να το πάω λίγο στο πιο. Κάτι λίγο πιο σοβαρό, λίγο plus, πώς είναι κάθετος dark. Θυμάμαι, ρε φίλε, που έχει πει σε συνέντευξη ότι ήσουν μπροστά στο σκηνικό που είχε μπει αυτός, ήταν ειδικός φρουρός στην ΑΣΟΕ με το όπλο. Ναι. Πού ήσουν εκεί στο σκηνικό και πώς το έζησες? Που απειλούσε ότι θα ρίξει αυτός τώρα, έτσι. Ναι, είναι πάει και καιρό τώρα, γιατί δεν φάμε καλά. Ναι. Ήμουνα στη σχολή, ρε φίλε, γιατί σπουδάζω στο ΣΟΕ. Ναι, ναι. Και ρε φίλε, βγαίνω, τελειώνω το μάθημα και γίνεται ένας πανικός στην κεντρική είσοδο της ΣΟΕ. Τι πάρα πολλοί κόσμος να τρέχουν, να κάνουν. Και λέω τι γίνεται. Και μου λένε έχει μπει ένας τύπος με ένα όπλο στη σχολή. Τέλεια. Με ξέρετε. Εντάξει, δεν είναι μια πληροφορία, που διαχειρίζομαι πάρα πολύ καλά. Πανικοβάλλω, με λέει τι, ξέρω εγώ. Πάω να φω λίγο έξω, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο, ρε φίλε. Εγώ ουσιαστικά το είδα το σκηνικό όταν. Οπότε κατάλαβα μετά τον βαρέσανε και κάπως έσπασε αυτός, κάτι τέτοιο είχε γίνει στο σκηνικό. Ήμουνα λίγο αφού το είχε βάλει μέσα και είχε φύγει οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε απλά πρόλαβα τον πανικό που επικρατούσε. Αλλά χαίστηκα πάνω μου. Αλλά κάτι λες τώρα. Ναι, χαίστηκα πάνω μου. Με όπλο. Ναι. Αλλά αυτό, βγήκα λίγο στο προάβλο, είδα τον πανικό. Λέω εντάξει, θα μας ρίξουνε. Μπαίνω μέσα και μετά νομίζω ότι ψηλό έγιναν επεισόδια. Ναι. Και ακουγόντουσαν κάτι μπαμ, μπούμ από εδώ από εκεί. Λέω εντάξει, γίνεται μακελιό κάτω. και το καλό είναι ότι. Πόρτα για σου. Ναι. Αλλά εκείνη μέρα δεν βγήκα από τη σχολή μέχρι το βράδυ. Πήρα σημειώσει και όλα τα μαθήματα. Σε βοήθησε η κατάσταση. Ναι. Παρακολούθησα τα πάντα, οπότε μια χαρά. Παρακολουθεί ακόμα. Φαντάζομαι είναι πολύ δύσκολο. Την έχω αφήσει, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια έχω 3 μαθήματα ακόμα. Α, οκ. Εντάξει. Θέλω να το πάρω τυχαίο, απλά είναι σούπερ δύσκολο. Ναι, φίλε. Εντάξει, αφού είναι 3 όμω το έχει. Το έχω, ναι. Εκεί σε ζωή δεν ήσουν. Ναι, μπράβο. Απλά νομίζω τώρα έχουν αλλάξει αυτά πρόσχε μη διαγραφή, μην περάσουν τα χρόνια. Καλά, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Νήσιν 2 είναι τώρα. Ναι, στο νήσιν 2 είμαι τώρα. Στα 6 χρόνια δηλαδή. Νη και καλά, όσα χρόνια είναι σπουδέ, σου είναι 2 ακόμα. Ρε. Okay. Είναι 4. Δεν έχω περάσει πουθενά γι' αυτό. Okay. Αυτό δεν ξέρω. Ναι, μακάρι να το πάρω. Εντάξει, δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας και βασικά. Και βασικά. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Αλλά για το γαμότο. Ναι, ρε φίλε, αυτό για το γαμότο. Αφού έχει δώσει χρόνο εκεί πέρα, καλό είναι να το πάρεις. Αλλά νιώθω, ρε φίλε, ότι κάνω 3 δουλειές. Δηλαδή. Κάνεις. Το stand-up. Βασικά, αυτό κάνω stand-up και YouTube. Είναι, ενώ στον πολύ κόσμο μοιάζουν, φίλε, πολύ συναφή πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά, ρε φίλε, και θέλει το καθένα. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή, το stand-up θέλει να γράφεις κάθε μέρα, να παίζεις, να δοκιμάζεις, να κάνεις, να ράνεις. Και το YouTube επίσης έχει αρχικά πάρα πολύ αυτό. Έχει meetings, έχει γυρίσματα, έχει αρχισυνταξία, έχει. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μοντάζ. Πότε ξέρεις, ρε φίλε, ότι πρέπει να αλλάξεις το κείμενό σου στο stand-up, ότι πρέπει να πας στο επόμενο? Νομίζω μετά το πρώτο, κάθε 1 με 2 χρόνια. Α, οκ. Αυτό. Εντάξει, το πρώτο πάντα αργεί, ρε φίλε, γιατί περιλαμβάνει και τα χρόνια που είσαι open mic, που έπαιζε δεκάλεπτα κουτουλουπού. Εγώ τώρα σκέφτομαι κάποια στιγμή να το κάψω. Η αλήθεια να το βιντεοσκοπήσω και να το ανεβάσω. Και να πάω για την επόμενη. Βλέπεις μελλοντικά, ρε φίλε, έναν τρόπο
να υπάρξει μια πλατφόρμα όπως είναι το Netflix ή ακόμα και στο Netflix που να ανεβαίνουν τα special, πολλά special τέλος πάντων κωμικών. Ελλήνων. Ναι, και όχι YouTube. Ξέρεις, να υπάρξει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι πάει και η κωμωδία γίνεται, ανεβαίνει okay. τόσο πολύ που να μπορεί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Ρε φίλε, να υπάρξει ξεχωριστή πλατφόρμα δεν νομίζω ότι έχει κάποιο μεγάλο νόημα. Τύπου, εντάξει, ο στόχος είναι να μπει στο Netflix βασικά. Ναι. Εφόσον υπάρχουν στο Netflix, ρε φίλε, ξέρω εγώ, ολλανδικά, special, γερμανικά, οτιδήποτε, γιατί να μην υπάρχει και ελληνικό. Και δεν θεωρώ ότι χωλαίνουμε τόσο πολύ στο κομμάτι της ποιότητας, να πούμε ότι δεν μπορούμε. Οπότε εκεί ελπίζω. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπει ελληνικό special στο Netflix. Και εγώ πιστεύω. Το πιστεύω, ρε φίλε. Μακάρι. Και ότι γενικά θα ανοίξει και λίγο η αγορά για ελληνικές παραγωγές στην πλατφόρμα. Ναι, αλλά και το YouTube, ρε φίλε, δεν είναι ότι ξέρεις, χάνεις κάτι εκεί. Δηλαδή και πολλά special ξένων κωμικών ανεβαίνουν στο YouTube, ας πούμε. Στο Comedy Central και σε αυτά. Στο YouTube ανεβαίνουν. Και μόνοι τους. Βλέπω ναι, ότι τελευταία μόνοι. Πολύ και με μεγάλη επιτυχία πολύ. Ας πούμε, νομίζω ένας κωμικός έτσι που κάνει πολλή δουλειά με YouTube είναι ο Andrew Schultz. Α, μπράβο. Ναι. Και όλη η παρέα του γενικά. Που, εντάξει, αυτοί γενικά έχουν φτιάξει μια δική τους, ας πούμε, ένα μικρό κόσμο δικό τους. Είναι ένα universe, ναι. Είναι τρελό universe. Και μιας και το συζητάμε τώρα αυτό για τους κωμικούς, θέλω να πεις γενικά τώρα ποιους παρακολουθείς. Έτσι, έχεις κάποιους που να, αυτή την εποχή να πεις ότι γουστάρω. Ξένους ή Έλληνες πάλι. Οτιδήποτε. Ρε φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Βίρνας Θεοδωρόπουλος. Είναι ο αγαπημένος μου κωμικός φουλ. Τον θεωρώ, ρε φίλε, δεν ξέρω, τρελά το λάντουχο αυτόν τον άνθρωπο. Είναι. Αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι. Τώρα είναι λίγο creepy, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Ρε φίλε, θεωρώ ότι για να γίνεις καλός σε κάτι. Και ειδικά στην κωμωδία, δεν αρκεί μόνο να γράφεις και να βλέπεις, αρκεί και να μελετάς. Okay. Τώρα αυτό το λέω πρώτη φορά δημόσια, αν το ακούσω ο Βίρουνας, συγγνώμη φίλε. Ρε φίλε, έχω δαχτυλογραφεί στην παράστασή του. Όντως. Ναι. Και βλέπω τι κάνει, ρε φίλε, γραπτός. Γιατί τον θαυμάζω πραγματικά σαν άνθρωπο, ρε φίλε, και σαν κωμικό. Σωστό από μέρους, ενώ επαγγελματικό. Ναι. Είναι επαγγελματικό. Και με έχει βοηθήσει κιόλας. Αλλά ρε φίλε, ο τύπος τα μέτραγα, είχε τύπου 7 αστείο το λεπτό. Ένα ακραίο. Δεν γίνεται, ρε. Δηλαδή τύπου είναι. Τρεις λέξεις αστείο και είναι τρομερά αστεία όλα. Στο Tundra Tiger Steppas, αυτό το special. Δεν έχω δει μεγαλύτερο LPM, Laugh Per Minute, σε κωμικό. Και μάλλον καμένο, εντάξει, δεν ξέρω πώς το κάνει. Και το κάνει χωρίς να. Όχι με one-liners, παιδί μου, που είναι εύκολο ας πούμε, να έχεις πάρα πολλά αστεία. Με κανονικά beat, στο οποίο λέει και πράγματα, ρε φίλε. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι δηλαδή, απλά λέει αστεία. Έχει και ένα. Ξέρεις, υπάρχει και ένα βάθος στην παράσταση. Wow, και κάτσε και το δακτυλογράφησες. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο. Φίλε, όχι, ξέρεις, όμως είναι super. Μ' αρέσει που το. Ναι, που το βλέπει έτσι. Αυτό. Φίλε, είναι φοβερό commitment και ωραίο, ρε παιδί μου, ότι μελετάς έτσι με αυτόν τον τρόπο το comedy. Δείχνει ότι το γουστάρεις και το αγαπάς. Το αγαπώ πάρα πολύ. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα, φίλε. Τώρα που έχει αρχίσει να πηγαίνει και καλά, νιώθω ότι είναι και. Λίγο αχαριστία να μην το. Ναι. Είναι σαν να μην εκτιμάω, ρε φίλε, ότι ζω από την τέχνη μου, ξέρω, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, τώρα το έχω. Πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων, ρε φίλε, που ζω από την κωμωδία στην Ελλάδα για τις 23. Δεν το περίμενα θα γίνει, ειδικά στην 23 μου. Οπότε, ξέρεις, έχω το χρέος και για μένα και για τον κόσμο που με ακολουθεί να δώσω επί 15 αυτή την αγάπη για αυτό το. Μπράβο, ρε φίλε. Και αν έπρεπε κάποιος. Αν έπρεπε, μάλλον, να περιγράψεις την κωμωδία σε κάποιον με λέξεις, πώς θα το περιέγραφες. Οκ. Μ' αρέσει. Καλή ερώτηση, ρε φίλε. Αυτός ο σαρκασμός, σίγουρα. Τζέρτζελο. και αμηχανία, νομίζω αυτές οι τρεις λέξεις είναι. Τέλειο. Ναι. Εν τω μεταξύ, μια γρήγορη. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, θα έλεγες ότι κάνεις clean comedy. Γιατί το σκέφτομαι για σένα αυτό καμιά φορά και μου αρέσει. Το λέω με την καλή έννοια. Ή δεν το θεωρείς ότι. Πιστεύεις ότι κάνω. Νομίζω. Επειδή δεν βασίζεσαι πολύ στη βομολογία ή σε. Πώς να σου πω. Ξέρεις, σε πράγματα που προκαλούν. Ναι, ισχύει. Το οποίο θέλει πιο πολύ, νομίζω, προσπάθεια σε αυτό που κάνεις, εσύ. Εντάξει, όλα θέλουν προσπάθεια. Ναι, με θεωρώ κλίνι κωμικό. Αν και έχω κι εγώ κάποια σχολιάκια το ένα το άλλο. Εντάξει, ναι, λίγο σίγουρα. Διακριτικά συνήθως και καμουφλαρισμένα. Αλλά αυτό, είμαι λίγο στα όρια του mainstream και του clean. Ναι, ναι. Ακροβατώ λίγο, ρε παιδί μου, αυτό.
Νιώθεις όμως ότι είσαι και στα μέτρα σου, ρε παιδί μου, όπως είσαι και ως άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, ξέρεις, παίζει άμα προσπαθούσε να είσαι τέρμα έτσι, να βγαίνει και fake τελικά, ναι, ξέρεις, ναι, ναι, η περσόνα, ναι, ή το οτιδήποτε. Αυτό αλλάζει όμως κιόλας. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί και να μην είμαι τόσο clean. Ναι, 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 ρε φίλε, δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος κιόλας. Ναι, δηλαδή, ναι, τώρα σίγουρα, στα 33 σου μπορεί να μην είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Σίγουρα. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι. Δεν θα είναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, σίγουρα, ναι, δεν γίνεται. Φαντάζει να το. Να τσιγάρο. Μόνο dirty jokes. Η καρία μόνιμα. Αυτό θα σε μια ωραία ερώτηση. Όχι, εγώ κάτι άλλο θέλω να πω. Θα μένεις κάπου εκτός Αθήνας? Νομίζω ότι θα πεις αυτό. Όχι, όχι, θα μπορούσα όμως. Λόγω δουλειάς δεν θα έμεινα. Δηλαδή, έτσι πως είναι το stand-up στην Ελλάδα, νομίζω η Αθήνα σου δίνει πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Ναι, τουλάχιστον όχι τώρα, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν ανέφερες πριν το laugh per minute. Ναι. Υπάρχουν τέτοιοι δείκτες που προσέχεις να έχουν, ρε παιδί μου, μια σωστή κατανομή μες στο κειμενό σου? Laugh per minute, δεν ξέρω πόσες λέξεις θα γελάς το λεπτό. Ναι. Ξέρεις τι διάρκεια θα έχει κάθε αστείο, ξέρεις διάφορα τέτοια πιο τεχνικά. Ναι, okay. Που δεν έχουμε ιδέα εμείς, ας πούμε. Εντάξει, αυτό το laugh per minute, ρε φίλε, είναι μια σχολή που δεν την ενστερνίζονται πολύ οι κομικοί. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι κάνει κακό στην κωμωδία και έχουν λίγο πιο αργό τέμπο. Και κωμικοί του εξωτερικού, ας πούμε, και ο Σαπέλ ακόμα δεν έχει το τρελά, ναι, μεγάλο LPM. Δηλαδή, ξέρεις, θα έχει πολύ καλά αστεία, αλλά πιο ωραία. Αυτό σε βοηθάει, ρε φίλε, να πεις πιο σοβαρά πράγματα ενδεχομένως. Δεν θα χτίσεις ένα beat, ένα premise τέλος πάντων, και μετά να καταλήξεις ένα τρελό punchline. Εντάξει, η κωμωδία που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ να έχει γρήγορο ρυθμό, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν στέκομαι τόσο. Θα έχει και καλά αστεία, δεν λέω ότι θα έχει κακά, αλλά χτίζοντας αστεάκι, χτίζεις ένα momentum, ρε φίλε, μία ώρα που άλλος κάπως λύνεται. Δηλαδή, είναι σαν μουσική, ρε. Ναι, ναι, σωστό. Και μετά κλιμακώνεται και φεύγει όλο το tension, ρε φίλε. Σωστό. Οπότε αυτό, στοχεύω να έχω όσο περισσότερα αστεία μπορώ σε ένα λεπτό. Σεντόνι έχεις πάθει ποτέ? Σκηνή. Όχι, ευτυχώς δεν έχω πάθει. Εντάξει, κάνω καλές πρόβες, ρε φίλε. Και γενικότερα αυτό που είναι κλασική ερώτηση, ρε φίλε, και το πώς τα θυμάστε και όλα αυτά, αυτό ρωτάει πολλοί κόσμος. Εντάξει, ναι. Αλλά επειδή, ρε φίλε, για να φτάσω να πω ένα κείμενο, το σκέφτομαι μήνες και το δουλεύω, προσπαθώ κάθε μέρα. Ξέρεις, είναι κομμάτι μου τύπου είναι. Έχει πέρασει μέσα σου. Ναι, ρε φίλε, πιο εύκολα θυμάμαι το κείμενό μου παρά το όνομά μου, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Το σκέφτομαι κάθε μέρα, οπότε δεν είναι δύσκολο να το ξεχάσω, να πάθω κάτι. Εντάξει, νομίζω αυτή την απορία, ρε, δεν την έχει πολλοί κόσμος, γιατί είναι έξω από τον κόσμο. Καλά, το δικό, ναι, ναι, σου, κατάλαβες. Δηλαδή του φαίνεται πολύ δύσκολο, γιατί δεν το λέω τώρα με hate, αλλά δεν το έχει, ξέρεις, ναι, το έχει σε κάτι, ναι, άλλο, ναι, ναι, όπως, ναι, ας πούμε, εμένα μπορεί να μου φαίνεται πολύ δύσκολο πως θυμάσαι όλα τα κομμάτια στην κιθάρα και τα παίζεις, ναι, κατάλαβες, ναι, ότι, ναι, ναι, ο καθένας, ας πούμε, για κάτι που δεν γνωρίζει πάντα έχει απορία. Ναι, ναι, σωστό, όχι, σωστό είναι, και ναι, είναι μεγάλα, είναι, αν ο άλλος κάθεται μία ώρα on stage, είναι σίγουρα δύσκολο, ρε φίλε, να θυμάσαι ένα μεγάλο κείμενο, ναι, δύσκολο για μας, ας πούμε, να πούμε ότι θα θυμόμαστε κάτι τέτοιο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, πώς το λένε, bombing που έχεις κάνει? Θάνατος. Θα πάω σε πρόσφατους, ρε φίλε, για να μην πω κάτι παλιό. Είχες πρόσφατο θάνατο? Εντάξει, δεν είναι, ευτυχώς πλέον δεν έχω θάνατο. Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο το πώς ορίζω κάτι σαν θάνατο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να πεθάνω τώρα τύπου σε ακραίο βαθμό, ευτυχώς δεν το έχω. Αλλά πλέον έχω άλλα στάντα, ρε φίλε, οπότε αν κάτι δεν πάει όσο καλά θέλω, εγώ το ψιλολέω θάνατο, ξέρω εγώ. Okay, okay. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός, ρε φίλε, σε αυτά. Και πάντα, ξέρω εγώ, και ο Πέτρο και ο Αδαμάκος, που κάνουμε πολύ παρέα στην κωμωδία, ξέρω εγώ, όταν με ρωτάνε πώς πήγε, τους λέω, ξέρω, τύπου 7 στα 10 και καταλαβαίνω, λέει, εντάξει, 8,5 στα 10 έχει πάει. Okay, okay. Πάντα το υποτιμάω 1,5 βαθμό. Ρε φίλε, στην Κόρινθο παίξαμε και ήταν λίγο σότο. Γιατί αρχικά έχει delay, ρε παιδιά, το μικρόφωνο. Δηλαδή έλεγαν αστείο και το άκουγα 1,5 δευτερόλεπτο μετά. Όχι. Το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ναι, δύσκολη πιστά. Εκεί έκανα σαρδάμ πάρα πολλά. Μετά γέλαγα με τα αστεία μου, γιατί κάποια μου άρεσαν. Ξέρω, και τα ξανάκουγα. στα μεταξύ, το φως ήταν ωριακά απαράδεκτο, ρε φίλε, γιατί παίζαμε σε σινεμά. Οπότε δεν πολύ φαινόμασταν και είχα φέρει εγώ ένα προβολέα. Ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν προβολέα και ήταν λάμπα γραφείου. Okay. και ήταν μια δεσμίδα φωτός να νεκοτοστών, ξέρω εγώ. Και είναι, εντάξει, ήταν πολύ καγή. Okay. Δύσκολη πιστά. Έχεις δει εσύ θάνατο τρελό μπροστά σου να συμβαίνει άλλου? Ναι, εντάξει. Ονομάτα, δεν θα πω όνομα, ναι. Έχεις δει τον... Έχω δει, ρε φίλε, ναι. Εντάξει. Γενικότερα σε παραστάσεις που έχει λίγο κόσμο, ρε φίλε, είναι δύσκολη πίστα. Είναι δύσκολη πίστα, ναι. Είναι αναπόφευκτο να σωθεί.
Είναι δύσκολο να είναι. Ας πούμε, μουσική, μπορείς να παίξεις με λίγο κόσμο και να σωθεί η φάση. Όταν ξέρεις, είναι λίγος κόσμος στο comedy, είναι δύσκολη πίστα, πιστεύω. Πάρα πολύ, φίλε. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει οι αποστάσεις. Ναι. Ναι. Αυτό το αν έχει κόσμο και τέτοια. Δηλαδή τα ίδια αστεία, ρε φίλε, η παρέα μου, μην πάμε μακριά. Με είδε σε μια παράσταση που ήμασταν 10 άτομα, ξέρω εγώ, και μου λένε εντάξει, οκ. Okay. Okay. Ναι. Και την ίδια παράσταση, ρε φίλε, σε ένα γεμάτο θέατρο τώρα που έπεσε στο Λιάρτ, την ξανέδει και μου λένε εντάξει, μπρο, άλματα βελτίωση. Που είχαν περάσει και εγώ τρεις εβδομάδες, κατάλαβε. Δηλαδή παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο οι συνθήκες που θα κάνει κομμωδία. Ναι, ναι, σου βγάζει και διαφορετικό feeling, ρε φίλε, σίγουρα. Ναι. Αν νιώθει κι άλλο άβολα, ρε φίλε, τώρα αν είστε 4 άτομα, ξέρω εγώ. Ναι. Τι γίνεται εδώ πέρα. Παίζει να νιώθει άβολα ακόμα και να γελάσει κάτι. Ναι, 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 ναι. Γιατί θα ακουστεί μόνο, α πούμε, ξέρει σε κάποια στιγμή μπορεί οι άλλοι να μην πιάσουν ή οτιδήποτε τέτοιο. Τρελό. Άμα είναι μαλακή, α πούμε, για έναν κωμικό να τον πιάσουν τα γέλια on stage, ενώ θεωρείται λάθο. Νομίζω ναι, θεωρείται λίγο και παλιότερα μου είχαν πει και κάποιοι κομικοί ότι μη γελάς τόσο σκηνή, κλωτσάει, ξέρω εγώ. Αλλά εμένα πλέον δεν με πειράζει. Εγώ γελάω. Δηλαδή, αν μου φανεί κάτι αστείο, θα γελάσω. Και εντάξει, είναι ανάλογα και την περσόνα που έχεις, ρε φίλε. Δηλαδή, στη δικιά μου περσόνα κολλάει το να γελάω στη σκηνή. Σε άλλους μπορεί να μην κολλάει τόσο πολύ. Ναι, αυτό είναι. Το έχω δει δηλαδή και σε Αμερικάνους που. Ας πούμε, και ο Σαπέλ γελάει πολλές φορές, ναι, στο, ναι, stage. Και επειδή ανέφερες και Σαπέλ, σου άρεσε το τελευταίο special που βγάλε στο Netflix. Η αλήθεια δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε ή δεν θεώρησε ότι έπιασε τα επίπεδα Σαπέλ? Γενικά, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ λάτρης κομμάτι του Σαπέλ. Οκ, οκ. Unpopular opinion. Εντάξει, τον θεωρώ, ρε φίλε, πολύ εμβληματικό κωμικό γενικότερα, ναι, και σίγουρα από τους καλύτερους κωμικούς στον κόσμο. Απλά δεν είναι πολύ κοντά στην κομμωδία. Μου αρέσει αυτό, η κομμωδία πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο, ξέρεις, να έχει άλλο ρυθμό, ρε παιδί μου. Στο τελευταίο ψιλοβαρέθηκα λίγο αυτό. Μου φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο. Ήταν statement πιο πολύ. Αυτό, ναι, δηλαδή δεν ήταν πάνω από αστεία, ήταν σε φάση ένα TEDx, ξέρω εγώ, με κάποια αστιάκια. Ναι, εκεί το έχασα έτσι, λίγο. Κάπως έτσι ήταν. Και εγώ έτσι. Κοιτάξτε, για Σαπέλ δεν ήταν, ναι, στο επίπεδο του σίγουρα. Απλά ήταν συγκλονιστικό το τελευταίο story, ας πούμε. Ναι, ναι. Bill Burr, σ' αρέσει? Όχι, ούτε Bill Burr. Όχι, Ναι, ρε γάμο, γενικά αρκετοί κομικοί που θεωρούνται huge, ναι. Ο αγαπημένος μου αρέσει πιχνίδι. Σ' αρέσει πολύ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχει αυτά τα tantrums, αλλά είναι και αυτό που μπορεί να σε κουράζει λίγο, ναι, αυτό. Για πες κομικούς. John Mulaney μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιος ο John Mulaney? Φίλε, είναι τρομερός. Έχει δύο specials στο Netflix, το The Comeback Kid, το οποίο, okay, το θεωρώ το πιο αστείο πράγμα στον κόσμο. Και το Kid Gorgeous, νομίζω λέγεται. Okay. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, έχει. Είναι σαν. Μοιάζει με μένα πάρα πολύ και εξωτερικά και σε στυλ, ας πούμε. Είναι πολύ clean. Έχει την ίδια φάτσα με μένα. Φραχτίζεσαι. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλό, ρε φίλε. Και τώρα πήγε και στο SNL πριν κανένα μήνα, να το δείτε. Okay. Αυτός έχει θέμα με τα ναρκωτικά πολύ. Α, σαν εσένα, ξέρεις. Ναι, γιατί ο νονός μου στα 5. Δεν δώσα κάτι άλλο. Ανιτάρια. Και έχει και ένα εκεί στο SNL τελευταίο, πριν κάνα μήνα, ένα δεκάλεπτο που είναι φωτιά, ρεφλή, κάτι αστέρες, δεν κάνω spoil. Αλλά είναι πραγματικά τρομερός, το συστήνω. Σούπερ. Κάτι άλλο που θέλω, δεν θυμάμαι αν σε είχα ρωτήσει ποτέ, ρε φίλε, αλλά είσαι ο άνθρωπος που αν είχα λεφτά στην Ελλάδα θα σου έδινα να κάνεις ένα sitcom. Okay. Να κάνεις το πρώτο ελληνικό sitcom. Τι θα έκανες? Πόσα θες? Θα έχεις τώρα ένα budget. 12 ευρώ τώρα, δώστα μου. Θα έχεις κάποια ιδέα που θα μπορούσε να γίνει sitcom? Πώς είναι το Seinfeld, ας πούμε? Ναι, δεν το έχω σκεφτεί, ρε φίλε, αλήθεια είναι. Θα ήθελα σίγουρα κάποια στιγμή να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν είναι στα άμεσα πλάνα, οπότε δεν έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Κοίτα, κάτι με εμένα θα μου άρεσε να κάνεις κάτι που να έχεις και γείτονα και όντως να μην έχεις καλή χωμόνωση. Θα τέριαζε, όντως. Θα τέριαζε από αυτό που έλεγες και πριν, που όντως το ζεις, ας πούμε. Θεωρείς ότι πρέπει να το κάνω τώρα που τα ζω, γιατί μπορεί στα 35 να γίνω υπερκούλ, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο. Και να χαλάσει λίγο το. Κοίτα, πιστεύω. Εγώ θα στο έδινα και τώρα, αν το είχα, ρε φίλε. Ναι. Άμα αυτό το βαρέλι είχε εδώ λεφτά. Θα τα επένδυα. Θα τα έπαιρνα και θα τα επένδυα. Αλλά πιστεύω ότι εντάξει. Θεωρώ ότι για το sitcom, ας πούμε, και στα 30 και στα 35 σου μπορείς να γράψεις κάτι γαμάτο, δεν. Ναι, μακάρι. Αν το κάνω, θα πρέπει να βάλω το επιφτό μου. Φλόρος. Μαλάκα, είναι έτοιμο. Α, ναι, εσύ. Τα μέτραγε βασικά. Είναι έτοιμο το sitcom, ρε φίλε. Άμα έκανε sitcom, θα βάζεις και γελάκια και κοινό, live κοινό με γέλια. Ανάλογα, δεν ξέρει, φίλε. Κάποιες σειρές τους ταιριάζουν, ας πούμε το Office δεν ταιριάζει να έχει γέλια κονσέρβες. Α, θα το κάνεις πιο mockumentary φάση.
Δεν ξέρω, δύσκολα, όχι. Θα, μπορεί να βάζω κονσέρβες, ναι. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Οπότε, ευκαιρία. Αυτό που θέλω να κάνω σίγουρα είναι. Εντάξει, τα πλάνα μου δηλαδή είναι το stand-up full. Όσο περισσότερο μπορώ να γράψω, όσο περισσότερα. Ρεφλέξει, τι γίνεται. Θέλω, ας πούμε, στα 25 να έχω δύο ανεβασμένα special. Που ξέρει. Και τώρα, τώρα νομίζω είμαι ο νεότερος κωμικός που έχει special στην Ελλάδα. Αλλά ναι. Αλλά μια αυτή. Το 2 στα 25 είναι ακόμα μεγαλύτερο big, ας πούμε, και είναι ο μεγάλος μου στόχος, ξέρω εγώ. Τέλειο. Οπότε θέλω να επενδύσω λίγο στο stand-up, φίλε, και θέλω να γράψω και ένα βιβλίο κάποια στιγμή. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος μου. Το βιβλίο σχετικό με τι. Κοίτα, έχω σκεφτεί ότι θα είναι εκδόσεις χρονικό, Ηλίας Φουντούλης. Όχι, ξεκινάμε από εκεί. Αντίστροφα ξεκινάει. Εσύ τον έχεις ήδη, ας πούμε, ξέρεις. Ρε φίλε, είχα διάβασει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Η ζωή είναι αλλού» του Κούντερα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όχι, όχι, αλλά το ακούσει, δεν το ξέρω. Είναι ωραίο και είναι ένα φίλο πρωταγωνιστής ο οποίος γράφει ποιήματα. Και ουσιαστικά αυτό δείχνει τη ζωή ενός ποιητή, εν πάση περιπτώσει, και τη σχέση που έχει με τη μητέρα του. Μου άρεσε λίγο και θέλω να κάνω bite αυτό το κομμάτι του ότι έγραφε ποιήματα, γιατί γράφω και εγώ ποιήση, αλλά ντρέπομαι να τα ανεβάσω ή να τα δείξω κάπου. Οπότε θέλω να τα βάλω, ξέρω ότι τα σκέφτεται άλλος άνθρωπος. Οπότε να έχει ένα κομμάτι όλων των ποιημάτων μου μέσα στην ιστορία και να είναι και λίγο χαβαλιδίστικο τζερτζιάρκο. Δηλαδή μια ιστοριούλα και σοβαρή και αστεία. Αυτό είναι το πλάνο. Αλλά αυτό δηλαδή, έχω σκοπό να το βάλω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να ξεκινάει, αλλά όχι τύπου να γράψει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Να... πριν ξεκινήσει κάτι, πρέπει να πάλι. Θέλω να δει σεμινάρια, να ψαχτώ. Δηλαδή, είναι ένα εξάμεινο σίγουρα που πρέπει να ψαχτώ όσο δεν πάει για το πώς να γράψει μια ιστορία, πώς να την χτίσει και όλα αυτά. Και μετά να πω διαδικασία να το γράψω. Πόσο γουστάρω ότι έχει σύστημα αυτός ο άνθρωπος. Ναι, ρε φίλε. Έχει τρελό σύστημα. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης. Ναι, δεν ξέρω, ρε φίλε. Είμαι σεμιναριάκια σε φούλη, αλήθεια είναι. Μ' αρέσουν φούλη αυτά. Αφήνει και τα πράγματά σου. Όχι, αφού χάνει πράγματα. Βέβαια. Χάνω πράγματα, ναι. Δεν είσαι ο τύπος που τα αφήνει. Όχι. Δεν είμαι οργανωτικός στα πράγματα του πώς είναι το σπίτι μου και αυτά. Είμαι full. Όλα άναρχα. Αλλά με τις δουλειές είσαι. Ναι, με τις δουλειές είμαι. Μ' αρέσει. Ρε φίλε, δεν ξέρω, μου δημιουργεί μια ευχαρίστηση. Έχω ένα Google Calendar στο οποίο είναι όλα με χρώματα. 6 με 7 αυτό, 8 με 9 αυτό. Μ' αρέσει full να προγραμματίζω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Τέλειο, γαμάτο. Λοιπόν, θέλω να δείξω το σπίτι τώρα. Μάλλον θα το κάνουμε section στην εκπομπή αυτή. Ναι, πρέπει, ρε φίλε. Ναι. Θέλω να μου πει την ιστορία πίσω από δύο φωτογραφίες. Η πρώτη είναι αυτή. Οκ. Σπέτσις είμαστε. Σπέτσις, ναι. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι έπος. Καμισιά. Ναι. Έχω και το καπέλο, μπορεί να το ξαναδώ. Ναι, το έχεις. Ωραία, λοιπόν. Είμαι με τους φίλους μου σπέτσες. Θέλω να βάλω φωτογραφία και το Instagram. Αλλά έχω μία μπλούζα η οποία είναι τύπου 18 νούμερα μεγαλύτερη. Δώρο από εταιρεία fast food, ξέρω εγώ. Και λέει: δεν μπορεί να τη φορέσει αυτή. Χρειάζομαι κάτι. Υδραυλικό, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Καλή διαφάση. Οπότε λέω: δεν είναι καλό πλάνο να βγάλω φωτογραφία με αυτή. Και κλέβω το πουκάμισο του φίλου μου. Δεν είναι δικό μου. Κλέβω και το καπέλο του. Γιατί η άλλη πλέον ήταν να βγάλω, ξέρει, χωρί ρούχα. Που δεν έχω το σώμα να υποστηρίξω αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, λέω θα παίξω έτσι. Και παίρνω και μια μπύρα η οποία δεν είναι χωρί. Κλέβω και μια μπύρα από τον περίπτερο. Την κρατάω όμω, φαίνεται. Βέβαια, εδώ φαίνεται χτιστό κάπω. Φαίνομαι. Κάνει γυμναστική. Πες τώρα κάνω, ναι. Πες να έχει κάνει, ξέρω, κάπου που σάψει. Ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει πριν. Οκ. Του μπάνει η φωτογραφία. Είναι ωραία, ναι. Και έχω κι άλλη μία, ρε φίλε. Αν είχε κόσμο αυτό από πίσω. Θα μου έκανε ότι έχεις πάει να πανηγυρίσεις, ξέρω εγώ, κανένα γύρο τώρα. Είσαι πολύ κοντά, πήγαμε να πανηγυρίσουμε. Τρομερή φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι μέσα στην καραντίνα. Τρελή απαγόρευση. Times Square και όλα αυτά. <το Times Square. laughs> Κάνω φίλα αστιάκια που ανεβάζω μια τοποθεσία και βάζω τοποθεσία μια άλλη που τη μοιάζει. Ναι. Το κάνω συνέχεια. Ναι. Ρε. Ναι. Και πάντα ψαρώνουν. Τι που με στρίκαλα βάζω Άμστερνταμ. Φίλε, το έχω κάνει σε stories αυτό και πάντα θα υπάρξουν κάποιοι που θα ψαρώσουν. Ας πούμε, πήγες εκεί. Ναι. Υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα που το κάνουν όλοι βέβαια. Ποιο? Τα φιλιατρά. Τα φιλιατρά με τον πύργο του Άιφελ. Α, δεν έχω πάει, μοιάζει όντως. Έχει τον πύργο του Άιφελ σε μικρογραφία. Εντάξει, το κάνεις, ναι. Μέσα στην καραντίνα λοιπόν, κάνουμε κάτι stream τότε με το Μαλιάτσι, το Λάμπρο της Λόγος Τιμής, τον Όβελ και τον αδερφό του Κώστα, τον Αλέξανδρο και τον Φλαμπούρη. Και ρε φίλε, αυτοί παίζανε Call of Duty, εγώ έπαιζα μόνο Among Us, αλλά παίζανε Call of Duty και ρε φίλε, ήταν ένα σερί ητών που είχαν κάνει τίποτα, παίζανε τρεις μήνες και δεν είχαν κερδίσει τη μία φορά. Και κερδίζουν εν τέλει.
Και ναι, αποφάσισα να βγούμε έξω στου ανοιχτού. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι τελείω άγριο, γιατί δεν έχω παίξει ούτε μισή φορά σε Call of Duty. Και δεν ήμουν στα stream που παίζανε, αλλά για κάποιο λόγο άκουσα πανηγυρισμού και λέω Τζέρτζελ, εδώ είμαστε. Για μένα είναι η ζωή. Και τύπου φτάνουμε, ξέρω εγώ, στην πλατεία Ομονία να πανηγυρίσουμε και καλά. Άδεια πλατεία, γιατί ήταν full καραντίνα. Και είναι λε και κουβάλλεσαι εγώ την ομάδα στι πλάτε μου. Βγάζω την μπλούζα, φωνάζω νικήσαμε, νικήσαμε. Αυτό ήταν το αμάξι του Κώστα Μαλιάτση. Μπαίνω στα αμάξι του, ναι. Κάθε μέρα στο παράθυρο πανηγυρίζω σαν τρελό. Και άλλοι είναι σε φάση. Οκ, ξέρω. Εντάξει, φτάνει, πάμε να φύγουμε. Όπω επίση. Τώρα που πες βγάζω μπλούζα, πανηγυρίζω, μου θύμισε. Και θέλω να μα πει λίγο για το story πίσω από το κλιπ του Νόβελ. Αν μπράβο, ήταν το ίδιο. Που έφυγε τη τραυματία. Έφυγατε καλά, τρελό τέτοιο ρε φίλε. Πώς περάσατε. Ήταν γαμάτα. Πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, αρχικά το εκτίμησα full ρε φίλε το ότι ο Νόβελ με κάλεσε το κλίπ του, ξέρω. Γιατί ήταν όλοι οι rappers και εγώ ξέρω και ο Κώστας. Οπότε ήταν τρελή εμπειρία. Αρχικά ρε φίλε γίνεται τρελό τζέρτζελο. Στο οποίο επειδή εγώ δεν ξεκίνησα βασικό, μπήκα. Ναι, αλλαγή. Αλλαγή. Το κοινό ρε φίλε. Μέσα στο JJLO ξεκινάει ένα αστείο σύνθημα που βάλε μέσα το φλόρο. Και τώρα βλέπεις να κάνει ολόκληρο πέταλο σε ένα κλιπ του Νόβελ. Ξέρω, εγώ ήμουν άκυρος. Να φωνάζει, βάλε μέσα το φλόρο. Oh. Ρε, το έχω και σε βίντεο, παιδιά. Είναι τίποτα ανατυχιαστικό. Μπαίνω μέσα, γίνεται ένα JJLO τρελό. Και φίλε, υπήρχε μια τρελή καβλάντα, ρε φίλε, στην οποία ξέρω, έπαιρνα την μπάλα, χειροκροτάγανε όλοι. Έχει ένα τρελό χαβαλέ. Ναι, ναι, ναι. Λίγο όπω νιώθει η ποδοσφαίρα. Ναι, ναι. Άφησε τον εαυτό σου, λε, α το ζήσω λίγο σαν αναλήθεια, ξέρω. Μπρο, έτσι ακριβώ το είχα πιστέψει πάρα πολύ άσχημα. Να φάνε καπνογόνα. Μα ρε, η ατμόσφαιρα ήταν τέρμα γηπή. Ήταν κανονικά, ξέρω εγώ, αγώνα. Ναι, ναι. Ήταν και ο. Στην Κεσαριανή δεν είχε. Ήταν και ο. Αχ, κόλλησε το μυαλό μου. Ο Ζήσης. Α, ναι. Ο Τσούμπος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Διαιτητής. Α, μπράβο, είναι διαιτητής. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είχε... Χαιρετίσματα στο Ζήση. Ο Ζήσης έχει φτιάξει και την αφήσα μου στην παράσταση. Α, ναι. Και ο Ζήσης. Έλα, ρε. Οκ. Και δεν είχε φέρει ο Νόβελ μπλούζες για το Ζήση διαιτητή. Και φόρεσε μια μπλούζα του ζωγράφου του ράπερ και απλά τη φόρεσε ανάποδα επειδή τύχε να είναι κίτρινη και είναι ανάποδα η μπλούζα του ζωγράφου. Τέλειο. Ωραίο, ωραίο info. Και το πλάνο ήταν όντως να τραυματιστώ στο βίντεο κλιπ για να γίνει τζέρτζελο. Αλλά παιδιά είχα να γυμναστώ πάρα πολύ καιρό γιατί ήταν μέσα στην καραντίνα γι' αυτό. Και τα φτύνω όσο δεν τα έχει φτύσει άνθρωπο. Έπαιξα 5 λεπτά και τα βλέπω όλα μαύρα. Ναι, ναι, ναι. Και σε κάποια φάση πάω του λέω Νόβελ, ξέρω να επισπεύσουμε λίγο το κομμάτι με τραυματισμό, γιατί μην χάσουμε το φυσικό φως του λέω. Και μου λέει, ναι, δεν ήθελα να φανεί ρε φίλε, γιατί ήμουν πιο μικρός εκεί πέρα. Δεν ήθελα να φανεί έτοιμα να κατάφτιασα από τόσο νωρίς. Εγώ για σένα το κάνω, για να έχεις πλάνα. Και αυτό, τύπου βλέπω όλα μαύρα, κάθομαι κάτω, λέω ξέρω για αλλαγή και γίνεται τα πλάνα που με. Πολύ ωραία. Έπαιζε 5-5 και τέτοια ποτέ. Έπαιζα σε Ακαδημίες του Καραπιάλη. Έλα! Ναι, πόσο ναι, κάλτη ναι, να θέλει ο φίλο. Ισχύει. Ήμουν τερματοφύλακα στην αρχή. Και εγώ έπαιζα τέρμα. Άντε, ρε. Και εγώ. Ναι, ρε, τρελό. Και εσύ τέρμα έπαιζε. Okay. Είμαστε. Οι τρεις τερματοφύλακες. Οι τερματοφύλακες του συντάγματος. Ήμουν τερματοφύλακα επειδή ήμουν ο μόνος τερματοφύλακα στις ακαδημίες. Okay. Μια μέρα χάσαμε 11-0. Όντως. Ναι. Έχω φάει γκολ και από κόρνερ, απευθείας κόρνερ. Στον πήρε φίλε, έρχεται η μπάλα και την ακουμπάω, αλλά την ακουμπάω την έσπρωξα μέσα. Και η μεγαλύτερη μαλακή, έχω φάει γκολ από το κέντρο, ρε φίλε, που ακούστε τώρα τι έγινε. Κάνω όλο και σούτ από το κέντρο, επειδή ήμουν εκτός περιοχής. Και ρε φίλε, δεν μπορούσα να υπολογίσω πώς θα πιάσω την μπάλα. Και σκάει μπροστά μου και κάνει γκέλιο. Ναι, ναι, ρε φίλε, το οποίο είναι τρεις φορές πιο άβολο. Δηλαδή. Μπορούσα να το αποφύγω πάρα πολύ. Βέβαια, χάσατε 11-0, αλλά ούτε η ομάδα σου σκόραρε. Οπότε. Ναι, ισχύει. Λεφτές μόνο εσύ. Ήρθε ένα επιθετικό ομάδα μου και μου λέει: έχει τρυπήσει το στομάχι σου. Επειδή και καλά τα τρώγα όλα. Εκεί λέει εντάξει, ξέρω. Εντάξει, ναι. Και τον επόμενο χρόνο έπαιξα δεξί μπακ. Κάπως πήγε λίγο καλύτερα. Μοιάζεις με δεξί μπακ. Δεξί μπακ είμαι καλός, ρε φίλε. Ναι. Γενικά, άμυνα φουλού, έτσι λέγανε. Άμυνα φουλού. Ναι, ναι. Και εν τέλει κατέληξε φυσικός τελευταία χρονιά στις Ακαδημίες Καραπιάλη. Εντάξει, τις πέρασες όλες τις θέσεις. Τις πέρασα όλες, ναι. Έπαιζα το κλασικό τετράλεπτο στο τέλος, επειδή απλά πλήρωνα για τις ακαδημίες. Δεν είναι ότι σημαίνει να και σκάφασε μετά από μία σεζόν, σκόραρα σε ένα φιλικό το πρώτο γκολ. Και θυμάμαι μαλάκι στον προπονητή. Ήταν αδιάφορο το μάτς και κερδίσαμε και 5-2. Να κάνει σταυρό του έτσι και να λέει: ευχαριστώ Θεέ μου, ξέρω εγώ. Για να καταλάβετε πόσο κακό ήμουν. Τέλειο. Και εκεί λέει: εντάξει, μάλλον δεν είναι για μένα. Και το βρήκε στην κλίση σου μετά. Εντάξει, κοίτα, μοιάζει με δεξί back ή extreme.
Ναι. Εσύ εντάξει, μοιάζει με τον Μαουρίσιο. Εγώ μοιάζω με τον Μαουρίσιο, το έχουν πει. Ναι. Είσαι, μπράβο, ναι. Στο κέντρο. Αλλά πηγαίναμε για 5-5 με τους κωμικούς. Ωραία ναι. Φάση, ναι, ναι. Και ήμασταν ναι. Φουντούλη, Ζάμπρα, Κένσιν και γίνανε τρελό τζέρζιλ εκεί πέρα. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Τώρα με τις παραστάσεις, έχεις τον Απρίλιο, έχω δει full tour πάλι. Έχω τον Απρίλιο, πάω Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κοζάνη, Φλόρινα, Θεσσαλονίκη. Φλόρινα, χαμός θα γίνει. Χαμός. Φλόρινα. Ναι, εντάξει, προφανώς. Θα πάω εκεί πέρα, θα γίνει φασάρα. Μετά το Μάιο θα πάω Γιάννα, Κέρκυρα και Πάτρα, ξανά. Και καλοκαίρι Μύκονο. Και καλοκαίρι Μύκονο, ναι. Κλάσικ. Ρε φίλε, έχεις σκεφτεί και έξω γενικά να βγεις να παίξεις? Το σκέφτομαι, ρε φίλε, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν 4 άτομα συνολικά, οπότε το φοβάμαι. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν όμως Έλληνες. Ειδικά πριν, αφού ανέφερες και Βίρονα με Μαθιουδάκη, φίλε, κάνουν τρελά tour οι τύποι. Ναι, εσύ κάνουν τρελά. Τα καλύτερα μυαλά μας βγαίνουν έξω γενικότερα. Ναι, ναι, ρε φίλε, εντάξει, τα παιδιά μπορούν να το υποστηρίξουν όμως. Έχουν κόσμο, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι άπαξ και βγει το πρώτο μου solo στο YouTube, θα μπορώ να έχω. Εντάξει, 50 άτομα ξέρω σε μια ξένη πόλη. Ναι, ρε φίλε, για την εμπειρία. Ναι, θέλω φουλ, θέλω φουλ. Ναι, ναι, ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα είναι. Έχεις πάει σε κάποιο από τα ξένα stand-up που έχουν έρθει η Ελλάδα? Ναι, σχεδόν σε όλα. Στο Jimmy Carr πέρασα πολύ καλά. Στον Daniel Sloss ήταν ωραία. Παρότι ο Jimmy Carr είναι πολύ one-liner. Ναι, δεν έχω θέμα με τα one-liners. Έχω και φίλους one-linerδες. Απλά δεν είναι η κομμωδία που κάνω. Και συνήθως μου αρέσουν και οι κομικοί φίλοι που κάνουν άλλο πράγμα. Δηλαδή, και ο Jess Ellenick μου αρέσει πολύ, που είναι full κάφρος και τέτοια, που δεν είναι η κομμωδία μου. Και ο Dimitri Martin, που είναι full εναλλακτικός και μοιάζει λίγο με την νικητέα. Τους βλέπω ευχάριστα, απλά ξέρεις, δεν θα το έκανα. Οκ, okay, οκ. Okay. Τι άλλο είδες? Jimmy Gaffigan είχες πάει? Όχι, δεν είχα πάει. Τι άλλο έχω δει, ρε φίλε? Είχε έρθει ο Τζέφρις, είχε έρθει. Τζέφρις είχα δει, ναι. Ήθελα να έρθω εκεί και δεν μπόρεσα αργά μου. Ναι, ωραίος ήτανε. Αλλά, ρε φίλε, η προφορά του λίγο με δυσκόλεψε. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα υπότιτλους live, ναι, με κάποιο τρόπο. Οκ. Πώς θα γίνει αυτό, άρα? Δεν ξέρω, αλλά θα με βόλευε. Ωραία ιδέα αυτό. Για αυτό το ξέρεις, αυτά που βάζουν τις αυτόματες μεταφράσεις. Ναι, 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 ναι. Οκ, οκ. Έχεις κάτι άλλο, Τόνι? Εγώ θέλω να μου πει εν τέλει τι ήταν στην προηγούμενη του ζωή. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Ήσουν ο Βλόσπα. Όχι πάλι. Όχι πάλι, έχει πάλι. Τι θα ήθελε ίσως να είναι? Θα ήθελα να είμαι στο Β' Παγκόσμιο και να σκοτώσω τον Αντώνη. Φαντάζεσαι. Πώς σε γάμισα έτσι? Τσόκοψε. Όχι, δεν ξέρει, φίλε. Μ' αρέσει το σκηνικό πολέμου, φίλε. Όντως. Ναι, γιατί όχι. Είναι και πολύ πιθανό με δύο παγκόσμιους πολέμους που έχουν γίνει, ξέρεις. Να ήσουν κάπου. Πάμε και για τρίτο. Μακάρι όχι. Τι να ήμουν, ρε φίλε? Μπορεί να είμαι και ζώο, λες. Εγώ ζώο θα ήθελα. Τι ζώο θα ήθελες να ήσουν? Μάλλον κάτι που να πετάει, ρε φίλε. Επειδή δεν γίνεται να πετάξω. Αετός, ας πούμε. Όχι, κάτι μικρό, τύπου κάποιο έντομο, ρε. Ξέρεις. Α, έντομο πετάει. Ένα κουνούπι, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Κατσαρίδα που μπαίνει παντού. Θα έσπαινε στον δρόμο παντού, ναι, ναι. Πετάει, ρε φίλε. Ναι, θέλω κάπου δηλαδή που να χώνεται παντού εύκολα. Ξέρεις, να μπορούσα να μπω σε ένα σπίτι, okay, ξέρω, κάτι. Γιατί αετός είναι πιο δύσκολο. Αλλά ναι, κάτι τέτοιο. Βέβαια θα είχα πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Ναι, ρε φίλε, δεν το καταλάβαινες. Ισχύει. Εγώ μήπως θα ήμουν. Και να έπινα αίμα. Κάτι θα ήμουν. Πω, τέλειο. Μυρμίγκι. Εσύ. Ναι, γιατί όχι. Σε έχω πατήσει. Ναι, πατάνε συνέχεια. Το έχει πει κι άλλο. Όχι, αλλά ο ένα σφίγγα εδώ πέρα, τι θα ήταν εσύ, η Μυρμίγκη. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί, ρε φίλε. Δεν ξέρω, πες να μα φαίνεται, ρε φίλε, πολύ. Ξέρει πώ να είναι η ζωή ενό Μυρμίγκη. Θα λέγαμε τυρανόσαυρο. Οκ. Γαμάτο θα ήταν. Ναι, ρε φίλε, αλλά σκέψω να έβλεπε τον κομίτη να σκάει. Ίσως να βλέπα αυτό τελικά, ρε φίλε, που έσκαγε κάτι πίσω. Οκ, λοιπόν, ας το κλείσουμε. Φίλε, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά, Τζέρζι. Άντε και σε 1,5-2 χρόνια πάλι εδώ. Μακάρι. Το τρίτο. Να μην, τριλογία. Καλή συνέχεια.